αυτά πρέπει να είναι τα κάλαντα εκεί στο Ζουλού όταν, όταν βάζουν το καζάνι. Τι λες ρε άσχετε. Οι κανίβαλοι και βάζουν μέσα τον άλλο να τον αυτό... βράσουν να τον κάνουν αυτό, αυτό βραστό με καρότα και πατατούλα και σέλινο. Άκουσε, άκουσε, θα μαθαίνεις. Τι να ακούσω να αυτό ήταν τεράστια επιτυχία ακόμη και τώρα. Άκουσε, θα πω, είπες. Άμα θες να το ολοκληρώσεις, ολοκληρώσεις. Ναι, ήταν τεράστια, δεν το θυμάσαι γιατί εσύ ήσουν των μπουζουκιών. Εμείς που ήμασταν τον κλαμπ και τότε, αυτό ήταν τεράστια επιτυχία. Εγώ το είχα λιώσει αυτό το τραγούδι, το άκουσα προχθές, το ξαναθυμήθηκα. Ναι, πότε? Πρέπει να έχει 18-20 χρόνια. Τότε σε αμπουτζάκι είχε περίοδο. Τι λες τώρα. Αυτό λέμε τώρα, αν έπαιζα τώρα μουσική, θα το σκίσα ακόμη και τώρα. Θα το σκίσα. Μουσική να παίξω, ναι, I'm DJ παίξ. Μου. Λέω, τίποτα, κανένα ευθεία από κανένα κλαρίνο, ξέρω εγώ. Κλαρίνο... Έτσι, τόσα κλαρίνα κάνεις, φίλε, κάθε Σαββατοκύριακο. Λες και τέτοια, σου έδωσα, παίξει μουσική. Σε έδωσα assist, ε. Πάντως έχεις, είσαι μουσικός τύπος. Ού να μου χάθεις. Κόντρα στα παδικά, κόντρα και στη μουσική. Νάτο, παντού, παντού. Αυτός είναι Μπουζουκόβιος. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη. Ειρήνη, ευτυχία. Και παγκόσμια τύχη, ειρήνη, πώς δεν είπες, παγκόσμια ειρήνη. Και όμορφες στιγμές σε όλους, σε εσάς και τις οικογένειες. Ωραία, και εγώ να ευχηθώ. Εγώ υγεία μόνο θα ευχηθώ. Το, η ίδια ευχή είναι. Άλλη ευχή δεν δίνω. Μόνο υγεία, γιατί όλες τις άλλες ευχές, λίγο πολύ, μπορούμε να τις καταφέρουμε. Την υγεία είναι κάτι, ένα θέμα το οποίο. Και την υγεία μπορείς να την καταφέρεις. Άμα εντάξει. Λεφτά. Άμα είσαι. Όχι, δεν μπορείς. Άμα έχεις λεφτά, φιλαράκι, μπορείς να καταφέρεις και την υγεία. Όχι, δεν μπορείς. Δηλαδή, πολλές των περιπτώσεων. Οι πλούσιοι δεν πεθαίνουν, λέει τι είναι. Δηλαδή. Πεθαίνουν, αλλά πεθαίνουν στα 112, στα 98. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις. Δεν νομίζω. Για δες τον Παπαμητσοτάκη. Αυτός που πέθανε τη Apple, τι ήταν, 100 χρονών. Οι δύο χελώνες του Μητσοτάκη πεθάναν και αυτό ζούσε. Πλάκα ναι, μου άλλο αυτό, άλλο αυτό. Τι, ποιο είναι άλλο αυτό, δηλαδή. Δεν είπαμε ότι όλοι οι πλούσιοι πεθαίνουν, ναι, αλλά τι, οι πλούσιοι δεν πεθαίνουν. Νέος δεν πεθαίνει πλούσιο. Άλλο σου λέω. Κάποιοι χτύπα ξύλο από, κακιά αρρώστια και τα λοιπά, που δεν έχουν λεφτά, σου, που δεν έχουν χρήματα, ναι. Αντίοξο μακάρι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό λέω, όταν έχεις λεφτά μπορεί να σου πες, όταν έχεις έστω και μικρό πρόβλημα μπορεί να σε οδηγήσει σε θάνατο, αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις. Τι απεσιόδοξοι άνθρωποι είναι αυτοί οι Αριανοί, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά απεικονίζονται στα λεγόμενά τους και στο πρόσωπό τους η οπαδική τους απεσιόδοξία και ανυπαρξία. Μπήκε η νέα χρονιά και μαζί για καρκίνο. Συγγνώμη, εδώ είναι ο Χρυσόδουλος. Εγώ είπα τη λέξη αυτή, δεν τη λέω καν. Να καλωσορίσω τον άνθρωπο. Μα δεν τη λέω, εσύ την είπες αυτή τη λέξη. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουμε, δεν αρχίζουμε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά, φίλε Χρυσόδουλε. Καλή χρονιά και από μένα. Καλώς όρισες εδώ στο στούντιο Παρέτσα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ωραίο, καταρχήν, ωραίο όνομα. Ο Χρυσόδουλος. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε. Να μα δει λίγο από κοντά. Γιατί είμαι λάτρης του ραδιοφώνου. Ραδιόφωνο. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο. Μόνο ποδόσφαιρο δεν μπορώ να ακούσω τώρα. Έχεις και φωνή. Τώρα δεν ξέρω πώς. Στο στούντιο τουλάχιστον δεν ξέρω πώς βγαίνει έξω. Γιατί μη γελάς, αλλιώς είναι η φωνή. Έτσι, αλλιώς βγαίνει στον αέρα. Έχεις ραδιοφωνική φωνή πάντως. Να σου πω εγώ πώς βγαίνει προς τα έξω. Πώς βγαίνει. Ακόμα δεν ξεκίνησα να μιλάει. Δύο φίλες μου στείλανε μήνυμα. Ποιος είναι ο τύπος. Πέρα από φωνή, κυρίες και δεσποινίδες που ακούτε, στο δωστή είναι ένας παιδαράς. Όντως. Δύο μέτρα με αθλητικό κορμί. Έτσι, με συγνώμη. Βλέμμα σαγηνευτικό που σε αφοπλίζει. Δεν έχω αδερφή, δεν το την έδινα. Δεν γιατί είμαι ήδη μεσήλικας. Ναι, αυτό δεν είναι σχέση. Πρώην παιδαράς θα μπορούσα... Φίλε. Ένα λεπτό, Χριστόδουλο, εγώ επειδή τώρα. Επειδή ξέρω ότι είσαι παντρεμένο, όχι. Είσαι παντρεμένο. Άμα είσαι παντρεμένο, τι θέλει αυτό. Και τι, γιατί, δηλαδή παντρεμένη απαγορεύεται να είναι όμορφη. Όχι, δεν μπορεί να ακούει γυναίκα και παντρεμένο. Παντρεμένο θα είσαι και εσύ το 2019. Εγώ να φά τη γλώσσα σου, κατσίκι. Εσύ να φά τίποτα. Κατσίκι με οπλέ. Πανάθεμα. Που να φά, θα χορεύει εσύ μία μέρα για να κάνω χορεύω. Το ραδιόφωνο, όπω είπα, είναι μαγικό. Εμένα δηλαδή με τρελαίνει. Ακούω πάρα πολύ συχνά. Σα ακούω βέβαια όχι πολύ συχνά γιατί. Εκεί την ώρα δουλειά. Έχω υπόνηση με την ομάδα στην πισίνα. Ναι. Να πούμε ότι ο Χριστόδουλος μένει στη Σουηδία πλέον. Ναι, είμαι κάτοικος της Σουηδίας για 15 χρόνια. 15 χρόνια, ναι, ναι. Εγώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Στοκχόλμη. Στοκχόλμη. Λοιπόν, είσαι καμιά Σουηδέζα. Αυτό θα έλεγα. Η γυναίκα μου είναι μισή. Ο πεθερός μου είναι Έλληνας. Ελληνοσουηδέζα είναι η Σουηδέζα και ήρθε στην Ελλάδα. Ωραία. Και έγινε, ξέρω εγώ, μισή. Ναι, τη γνώρισα. Γιατί κάτι τέτοια έκανε ο Άρης με τις ελληνοποιήσεις. Σταμάτα, ρε, που μιλάς εσύ. Μιλάς. Γιουγκοσλάβο έκανε Έλληνα. Εθνική Γιουγκοσλαβία είχε παίξει. Λοιπόν, άσε να κάνω την καλή ερώτηση. Άσε την καλή ερώτηση. Εμείς δεν ζούμε στην Σουηδία, αλλά υπάρχει αυτό που δεν είναι τόσο μύθος. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εσύ που ζεις. Είναι όντως οι Σουηδέζες οι πιο ωραίες γυναίκες στην Ευρώπη? Είναι όμορφος λαός. Είναι όμορφος έχει λαός, και όντως. Άντρες όμορφους. Όχι, να έχεις δίκιο. Έτσι. Όχι. Μα είναι έτσι όπως το λες. Έχει ωραίες γυναίκες.
Και αυτό που η διαφορά με εδώ είναι ότι τις όμορφες γυναίκες δεν τις βλέπεις στα κλαμπ, ναι, και στα καφέ όπως εδώ. Ωραία. Τις βλέπεις στο μετρό, τις βλέπεις στα λεωφορεία, τις βλέπεις παντού. Ωραία. Είναι φυσικά, παντού. Και φυσικά, επειδή υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και επικρατεί, γιατί είναι οι κόρες μου εκεί. Έχεις τις κόρες σου. 34 χρόνια ζουν μόνιμα πλέον τα παιδιά εκεί γιατί σπουδάζουν. Δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που ζούμε καθημερινά εδώ, δεν υπάρχει αυτό το άγχος, αυτό το στρες. Δεν υπάρχει. Βλέπεις τους Σουηδούς με τα ποδηλατάκια τους και 90 χρόνια αν ο άλλος θα σηκωθεί, θα πάρει το ποδήλατό του, θα πάει να παίξει το χαρτάκι του. Εγώ το λέω, λέω ότι η ζωή είναι πιο εύκολη εκεί. Δεν σε ρωτήσαμε τι έφαγες, κύριε Ματζιούκη. Δεν σε ρωτήσαμε τι έφαγες. Άσε. Έχει μια ηρεμία. Έχει μια ηρεμία, μια ποιότητα ζωή, σε πάση περιπτώσει. Έχω ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζομαι δύο. Στη δουλειά πηγαίνω με το μετρό. Περιμένω τη σειρά μου, στην ουρά μου. Περιμένω στην ουρά μου και εδώ περιμένω στην ουρά. Και εδώ έχουν αρχίσει. Το λέει, δεν ξέρω. Πληθυσμιακά η Σουηδία είναι πάνω κάτω σαν και εμάς. Είναι 10 εκατομμύρια ακριβώς. 10 σαν και εμάς. Και σαν έκταση και στην έκταση πρέπει να είναι πάνω κάτω. Νομίζω διπλάσια. Διπλάσια έκταση. Είναι ναι, απλά είναι αραιοκατοικημένες οι περιοχές. Καλά, έχουν εκεί και λογικά και πολύ χιονική. Καλώ στην πόλη μας που ζούμε. Είναι μια καταπληκτική πόλη. Είναι Στοκχόλμη, μια πανέμορφη. Υπάρχει ο σύνδεσμος του Πάου. Είναι η Βενετία του Βορρά. Έτσι. Έχω έρθει. Μια φορά. Είναι κτισμένη πάνω σε 7 νησιά, όπου αυτά ενώνονται με γέφυρες και με τούνελ από κάτω. Γίνονται φοβερά έργα αυτή την εποχή. Mm-hmm. Και πάει να γίνει η Μητρόπολη της Ευρώπης. Μια, δηλαδή, κρύο όμως πολύ, ρε. Εκπληκτική ανάπτυξη. Πολύ κρύο εκεί πάνω. Είναι κρύο. Αυτό που μας λείπει εμάς εκεί είναι το φως, ο ήλιος. Ναι. Αυτό γιατί έχω μία. Ξέρεις τι ισχύει εκεί. Και το κρύο. 6 μήνες μέρα, 6 μήνες νύχτα. Όχι, πάνω. Ψηλά πρέπει να είναι. Όχι. Έχει δίκιο. Επηρεάζει και. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Επηρεάζει να χρειαζόμαστε. Έχω μία στην πω φίλη Σουηδέζα που μιλάω έτσι τακτικά στο διαδίκτυο. Φυσικά μπορώ να μιλήσω. Η οποία τι κάνει. Πάλι φίλη έχεις. Παντρεμένη, 5 παιδιά έχει. Αλιάς, παντρεμένη, άλλο που θέλω να σου πει. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε λίγο πιο ανάλαβε την εκπομπή. Δεν μπορούμε να τις γυναίκες είναι... ζούμε σαν φίλοι. Δεν μπορείς να καταλάβεις, Χριστόδουλε, γιατί μιλάμε. Άκουσε τι μου είπε, Χριστόδουλε. Σε 4 μήνες που κάνουμε εδώ εκπομπή. Δεν την έχω δει από κοντά, ρε. Μιλάμε διαδικτυακοί φίλοι. Έχουν έρθει 15 διαφορετικές. 15 όχι, αλλά 14 ήρθαν. 15 διαφορετικές εθέρες υπάρξεις. Με αυτοκίνητο και τον έχουν πάρει μπροστά το στούντιο. Εντάξει. Δεν έχω ρε, μηχανάκι έχω, τι να κάνω. Με αμάξι θα έρθουνε. Ολόκληρο ζάχο ντρούλινγκ έχουν πάντως, μέσα. Τα λέω, πουλάει κάτι ο. Ο Ζαν, πέστα ρε Χριστόδουλε. Πέστα! Γιατί όλοι μας πουλάμε κάτι. Μπράβο. Και αγοράζουμε. Είναι καλό, αυτό είναι λοιπόν, καλό. Άκου τι μου είπε. Τώρα δεν πειράζει. Κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρη την εκπομπή. Σήμερα, αν και έχουμε να πούμε και για Άρη και εσύ για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι κάνει αυτή. Το μισό χρόνο φεύγει από τη Σουηδία. Και το κακό είναι ότι πάει στην Τουρκία, γιατί είναι φτηνά εκεί πέρα. Ναι. Δεν θυμάμαι κιόλα ότι και ένα θέρετρο παραθεριστικό. Που είναι πολύ φτηνά. Χώρες, ναι. Πηγαίνει δηλαδή ένα μήνα είναι στη Σουηδία και ένα μήνα είναι στη Τουρκία. Τι λέω, έλα μόρι και η Ελλάδα. Τι κάνει εκεί πέρα. 6 μήνες. Ανά ένα μήνα. Μήνα. Κάπω δεν ξέρω πώ το κάνει. Στη δουλειά τη είναι. Επειδή είχε την ασθένεια αυτή, κάπω έχει βγει σαν συνταξιούχα. Είναι ναι. Πάνω, είναι στα 50. Και το άλλο που με έκανε τεράστια εντύπωση. Όταν αυτή που την είπε. Σούπαρε. Ναι, ρε παιδί μου, διαχειρίσιμη, όχι τέτοιο. Η άσημη. Η άσημη, ακριβώς. Και το τέτοιο είναι ότι όταν γνωριστήκαμε, λέω, ας πούμε, πώς όλοι μου είχε πει, ας πούμε, 45 χρόνια, λέω, πόσα παιδιά έχεις, λέει, έχω 4 παιδιά, λέω, παντρεμένη. Μου λέει, όχι, δεν είμαι παντρεμένη. Ναι, λέει, δεν παντρεύονται εκεί. Τι παντρεύονται, ρε φίλε. Και μου λέει, το 80% είμαστε έτσι. Είναι άθεοι. Ναι, δεν παντρεύονται, λέει, άκου τι μου είπε. Πηγαίνουν, κάνουν γάμο μόνο και μόνο για το πάρτι. Και στο γάμο έρχονται τα παιδιά τους που πλέον είναι μεγάλα. Μα ξέρεις τι μου είπε, άκου εσύ που το έχεις κάνει το άθλημα αρκετές φορές. Μου λέει, α, χώρισε που όντως στο πέρασμα των χρόνων, χώρισε με αυτό που ήταν. Λέει, α, χωρίσω, μου λέει. Δεν έχω λέει, ούτε διαζύγιο ούτε τέτοιο. Το σπίτι αυτά λέει, θα τα κάνουμε λέει, δια του δύο. Αμέσως σε μία μέρα λέει, θα τελειώσω. Και όντως χώρισε μετά από χρόνια, γιατί την ξέρω αρκετά χρόνια. Χώρισε και στο τσακ. Λέει, τελείωσε. Είναι λίγο, μπορεί να είναι όμορφες γιατί έχουν ξανά μαλλιά, γαλανά μάτια, άσπρο δέρμα, αυτά ξέρω εγώ. Αλλά το μεσογειακό ταπεραμέντο, αυτό την τζαχπινιά, είναι το πώς θα γαλοχηθεί ο καθένας δηλαδή, και πώς θα μεγαλώσει τον τόπο του. Κρύες είναι για εμάς. Για αυτούς είναι φυσιολογικές. Κρύες είναι λίγο σκληρό. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι είναι πολύ πειθαρχημένος λαός. Δηλαδή η γυναίκα μου σηκώνει το πρωί, κάνει. Τρώει το ίδιο πρωινό, θα κάνει τις ίδιες κινήσεις.
για να το συνηθίσουν. Έχουν πρόγραμμα. Αυτό είναι καλό. Γιατί. Ναι, δεν να, είναι αυτό ότι είναι καλό. Και εγώ είμαι του προγράμματος, να ξέρεις. Και εγώ κάνω τώρα το ίδιο πράγμα. Και εγώ είμαι του προγράμματος. Θέλω να προγραμματίζω. Θέλω να προγραμματίζω. Είχαμε πρόβλημα στην αρχή, είχαμε τσακωμούς και αυτά, αλλά τώρα και εγώ κατάλαβα ότι αυτός είναι ο δρόμος σωστός. Είσαι αρκετά χρόνια, είπες, αλλά δεν το πρόσεξα. 15. Εντάξει, 15 χρόνια είναι αρκετά, άρα. Μπήκε κι εσύ κατά κάποιον τρόπο. Δύο κόρες. Δύο κόρες. 11 και 16. Να σου ζήσουν. Οι όμορφοι άντρες λοιπόν. Κάνουν κόρες. Είμαι σε και καλοί εραστές. Και επειδή έχει τρεις, γι' αυτό έτσι. Βέβαια, φυλάκι. Εγώ δεν έβγαζα και τις κάλτσες, τον είπα τον. Δεν έβγαζα τις κάλτσες, είναι κόλπο αυτό. Όσοι τις βγάζουν, κάνουν αγόρια δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε στου, λέω εγώ, στου χορηγού και να μπούμε να κάνουμε τα διαλύματα κανονικά. Να πούμε πριν του χορηγού ότι ο Χριστόδουλος έπαιζε πάρα πολλά χρόνια πόλο. Σε διάφορες ομάδες εδώ της πόλης μας. Έπαιξες και στον ΠΑΟ και στον Άρη. Έπαιξα και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Όντως. Στις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης, γιατί και τρεις δεν είναι μεγάλες. Μία είναι μεγάλη ομάδα. Για το άθλημά μας είναι και οι τρεις μεγάλες. Ναι, σε αυτό εντάξει, δεν το ξέρω. Επειδή δεν ξέρω το πόλο. Και ο Άρης έχει μεγάλη ιστορία στο πόλο. Στο πόλο, ναι. Στο πόλο έχει μεγάλη ιστορία. Όταν έπαιζα εγώ στον Ηρακλή, ήταν η δεκαετία του Ηρακλή που ήταν. Ήταν η μοναδική ομάδα στην Α1 ναι. Και κάναμε πολύ καλές χρονιές. Σε, πολύ Χριστόδελε, σε πόλο, σε μάτς πόλο, ναι. Δεν ξέρω τότε πραγματικά αν έπαιζες, μπορεί και να ήσουν σε αυτό το μάτς, το θυμάμαι, έχω πάει σε ένα μάτς πόλο. Άρης ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, μη γελάς, ναι, μισή η κερκίδα, μισή η κερκίδα, σου μιλάω, ήταν πίτα το γήπεδο, πίτα με κερκίδες κανονικά, κλείσω, ναι. Κερδίσαμε 12-10. Τώρα πρέπει να ήταν 84-85, δεν ξέρω, εσύ είσαι λίγο αργότερα λογικά από αυτό. Ήμουν τότε. Τότε ήσουν δηλαδή. Μπορεί να είσαι και σε αυτό το μάτς που λέω εγώ, δηλαδή να έπαιζε. Αλλά ήμουν στον Ηρακλή τότε. Τότε ήσουν στον Ηρακλή, εντάξει. Δεν πιάσει. Ένα μάτς πόλο, δηλαδή θέλω να σου πω, για βόλεϊ, καμιά φορά επειδή το λέω για βόλεϊ, σε βόλεϊ δεν έχω πάει σε παιχνίδι. Παρότι ο Άρης έχει πάρει πρωτάθλημα. Σε πόλο έχω πάει, σε μάτς πόλο. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Στον αέρα, κλείνω. Κλείσε. Άντε αγοράκι. Άντε πάλι. Άντε. Ποιος είναι, ρε φίλε, με πήρε να μου πει για, αν μονώθηκαν τα υδρόμετρα να μην σπάσουν γιατί έρχεται παγωνιά. Καλά σου είπε. Και αφού, και, μένει και δίπλα μου δηλαδή. Ναι. Εντάξει, εξίσου, ούτε άλλο, άνοιξε, ούτε είπε, άνοιξε τέτοιο να ακούσει αν κάνει εκπομπή. Ναι, μα το λέω, είμαι στην εκπομπή. Και συνεχίζει. Γιατί δεν μονώθηκαν τα υδρόμετρα. Τόσο μπούφος. Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι ΑΕΚ, το λες αυτό τώρα ή γιατί. Άμα ήταν ΠΑΟΚ δεν θα το λες. Όχι, το παίρνω πίσω γιατί το γιο του τον έκανα εγώ ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στους υποστηρικτές. Θα κάνουμε μετά το διάλειμμα και μετά θα πούμε πολλά πράγματα. Να πούμε πρώτα τους υποστηρικτές. Να πάμε. Πρώτα στο Escobar Espresso Coffee Bar. Γνωστή η διεύθυνση του Escobar, Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων και το τηλέφωνο ακόμη πιο γνωστό. Όλοι το ξέρουν στη Θεσσαλονίκη πλέον. Εκτός τον Μπουγάτσα. Το 2311 φυσικά 208-301. Θα σου πω. Έχω νέα. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar. Για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε για να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League για τον κύριο Ματζούρκη και της αγαπημένης σου ομάδος. Εδώ άλλο ένα βράδυ κοντά μας και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Cerchezo, εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολιτής η εμπειρία, λογικές οι τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη, όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του είδους, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάν του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζο στη Νεάπολη, δίπλα από τον ιστορικό Σκορπιό, λίγο πιο πάνω, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, σημειώστε το τηλέφωνο για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας, αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. 2310-635-809 2310-635-809 για το σέρβις του κύματός σας και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. Να ευχαριστήσουμε και τη Skies Aviation Academy που για άλλη μια βραδιά και τη νέα χρονιά είναι μαζί μας. Η οποία η Skies Aviation Academy είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το τηλέφωνο που κάθε απορία σας μπορεί να απαντηθεί είναι το 23 9 20 21 100.
Ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις. Χειροποίητε τους τιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού. Με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραόλι και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-5255. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε τώρα για τις παραγγελίες σας για τα μοναδικά προϊόντα από το ψητοπολείο Πορκίτο. Στο 2310-5255 κατεβάστε την εφαρμογή και από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Και τέλος, κοντά μας για άλλο ένα βράδυ στη νέα χρονιά, ο Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Αβράμογλου λοιπόν, η πηγή των βοτάνων, φύτο slim, λιποδιαλυτικό, χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Κάτι για, για τον οπαδικό πόνο, κύριε Αβράμογλου, έχετε να δώσουμε λίγο εδώ το δίπλα, τέλος πάντων, να του περάσει. Η φίλη σου η άσχημη λέει καλή χρονιά Ζάχο, στην πόλη του Θεού, καλή χρονιά στο φίλο μου τον Τάσο από τη φίλη του την άσχημη. Ναι, στο δεύτερο σκέλος, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, Αναστασία. Σε καλή στην δίσκο που θα λέει. Ναι, η Αναστασία. Πάντως η πόλη να πληροφορήσουμε τον κόσμο, γιατί οι συγκεκριμένοι είναι προπαγανδιστές γνωστοί και παραπληροφορούν. Όλη η πόλη, το 75% είναι ασπρόμαυρη. 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 Είχε χρωματοφύλλα. Και επειδή, επειδή φέτος πρώτα ο Θεός θα γίνει και το double εδώ στην πόλη. Από το πραγματικό αφεντικό της πόλης. Μία πόλη, μία ομάδα 1926, τα έχουμε πει. Ναι. Εντάξει, θα γεννηθούν, θα γαλουχηθούν γύρω στις 500.000 νέα παουξάκια τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα. Θα την απαντήσει και την πρόσκληση που σου έκανε. Τι θέλει η Μαρία η άσχημη αυτή. Θέλει την άλλη, την άλλο, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο λέει να δίσκο να. Δίσκο, εντάξει. Άμα φέρει και καμιά παρέα, ξέρω εγώ παραπανήσει. Άμα φέρει λέει και καμιά φίλη σου. Έτσι, παρέα είπα εγώ, Ρεσάλια. Καπάλι γυναίκα. Καλά δεν τρέπεσε λιγάκι, κύριε. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι είπα. Πώ δεν μπορώ να το συμμαζέψω αυτό, ναι. Ωρε φίλε, τι θα κάνουμε αυτό. Ωρε φίλε, μου βγήκε το όνομα. Κάνε διάλειμμα, ρε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Ούτε να το είχε έτσι κανονισμένο ο ηχολήπτης μας ο Γιάννης Ζάτσης. Σουηδικό συγκρότημα παίζει από κάτω. Το χαλάκι ήτανε. Η Dream State και το τραγούδι Evolution. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε και τους υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε, κύριε. Θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι ή θα πούμε τίποτα, κύριε Τρίγια μας. Κοίταξε τώρα. Για πες. Επειδή είναι και πρώτη εκπομπή. Έχω βγει καλεσμένο εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Και αύριο μεθαύριο μπορούμε. Κάποια πράγματα. Ναι. Να δώσουμε λίγο το λόγο του. Βέβαια, βέβαια. Φίλο μας τον Χριστόδουλο, να πει 5-10 πραγματάκια. Γιατί συζητούσαμε λίγο στο. Συμφωνώ να σου πω κάτι. Αυτά που θέλουμε και για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ να πούμε και αύριο και μεθαύριο τα λέμε. Δεν υπάρχει... Με την παιδεία που, που υπάρχει στη Σουηδία, πώς ένας πατέρας το αντιμετωπίζει. Καλά, υπάρχει κράτος εκεί λογικά. Υπάρχει κράτος. Δώσουμε λίγο το λόγο στο Χριστόδουλο. Βέβαια, εδώ είμαστε, τον ακούμε. Τώρα εντάξει, όσον αφορά για την παιδεία, εγώ προσωπικά νιώθω πολύ τυχερός που μεγαλώνουν τα παιδιά μου εκεί. Χωρίς να. Θα ήθελα βέβαια να τα μεγαλώνω εδώ, αλλά η τύχη με έριξε εκεί. Εδώ, δεν δίνω φράγκο για την παιδεία. Υγεία, από δεν θέμα δίνω υγείας. Φράγκο για την υγεία. Ναι, δεν δίνεις φράγκο αυτό, εντάξει, τύπα ξύλο χρειάζεται κάτι. Υπάρχει, πας σε ένα νοσοκομείο, συναντάς αυτά που γίνονται εδώ πέρα που Όχι, υπάρχει ένας σεβασμός προς τον ασθενή. Εγώ το βίωσα... Έχω κάνει 3 εγχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πούμε... σαν αθλητής που ήσουν, ναι. Μπράβο. Και ενώ ήμουν ένας απλός πολίτης, αισθάνθηκα ότι είμαι ο Ζλάταν. Εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή, ούτε ράντζα φυσικά θα δεις στα νοσοκομεία, έτσι. Δεν πιστεύω να υπάρχει. Λίγα λόγια, αυτό που λέει, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, αυτό που λέει ο Χριστόδουλος είναι ότι εκεί που θα πάει και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός, θα πάει και ο απλός πολίτης για να νοσηλευτεί. Θα το συμπεριφερθούν το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και φυσικά υπάρχει επάρκεια σε γιατρούς, ούτε ράντζα θα δεις, ούτε τίποτα. Και μιλάμε για μια χώρα. Που είναι πληθυσμιακά, όπως είπαμε, το ίδιο με την Ελλάδα. Το σουηδικό σχολείο, να αρχίσω από εκεί, είναι πιο εύκολο, πιο χαλαρό σε σχέση με το ελληνικό που έχει πιο πολλές απαιτήσεις. Ναι. Που θα πει ότι ένα παιδί που ξεκινάει στο ελληνικό σχολείο διαβάζει περισσότερο από ένα παιδί στη Σουηδία. Ξέρεις γιατί? Και θα πει ότι ένα παιδί που είναι διαβαστερό εδώ στην Ελλάδα θα γίνει γιατρός. Στη Σουηδία δεν επιλέγουν την ιατρική.
Γι' αυτό ζητάνε γιατρούς, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει. Γι' αυτό κάνουν εισαγωγή γιατρών. Εισαγωγή. Εισαγωγή ερευνητών. Εισαγωγή επιστημόνων. Ναι. Θεωρώ ότι στη είναι Σουηδία. Πάρα πολύ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι επέλεξαν τη Σουηδία. Υπάρχουν και καλοί μισθοί, έτσι, σε αυτά, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα. Σαφώς. Ένας γιατρός μπορεί να κερδίζει τον μήνα 8 και 9 και 10 χιλιάδες. Κορώνες μιλάμε. Όχι, ευρώ. Ευρώ τα κάνει. Ναι. 10.000 ευρώ. Εγώ έχω πρόσεξε, δεν μιλάμε για χειρουργό, γιατί είναι απλός γιατρός. Έναν χειρουργό φίλο κάνω παρέα πάνω. Ωραία. Ο οποίος ταξιδεύει και μία εβδομάδα. Σε άλλη πόλη. Τον μήνα πηγαίνει στην Νορβηγία. Σε άλλη χώρα κιόλας. Σε άλλη χώρα. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, μιλάς τώρα για κάποιον. Που κερδίζει είναι πάρα πολλά. Ναι, μιλάς για κάποιον ο οποίος εκτός από χειρουργός για να πηγαίνει και σε άλλη χώρα είναι κάπως επώνυμος, ας πούμε, πιο γνωστός. Μιλάμε για ένα απλό γιατρό. Όχι, ένα είναι ένας απλός χειρουργός. Έναν οδοντίατρο, σου λέω εγώ. Ένα οδοντίατρο δεν είναι απλός γιατρό. Ένας παθολόγος. Έπιασε τον οδοντίατρο, ο οποίος. Οδοντίατρος είναι αυτός που κερδίζει τα περισσότερα. Όχι, στη Σουηδία είναι ο γιατρός που δεν κερδίζει τίποτα. Γιατί υπάρχει μέρημνα κρατική. Έτσι, γιατί ο οδοντίατρος μέχρι 18 χρονών είναι τζάμπα. Η κόρη μου τώρα η μεσαία, μετά από το 15 πήγανε πάνω, το 16 έκανε αίτηση για τα δοντάκια της γιατί έχουν ένα ρέωμα εδώ μπροστά και τώρα 4 του μήνα θα τη βάλουν δωρεάν σιδεράκια που εδώ θέλει 2 και 3 χιλιάρικα. Έχω μαθητές 2 και 3 χιλιάρικα για να οι οποίοι λείπουν λόγω οδοντίατρου. Δηλαδή είπες μέχρι 18 είναι τζάμπα και μετά. Δεν χρειάζεσαι οδοντίατρο. Κερδίζει τα πιο λίγα. Θέλω να πω ένα απλό παθολόγο, ρε παιδί μου. Πώς να πούμε, πόσο κερδίζει εκεί. Σου είπα. Στο ίδιο, το ίδιο νούμερο. Έτσι. Με 10 χιλιάρικα. Γι' αυτό υπάρχουν. Δηλαδή, οι μισθοί είναι. Ναι. Αυτά στην Ελλάδα είναι ετήσιοι οι μισθοί. Βέβαια. Τα σπίτια είναι πιο ακριβά. Εντάξει, καλά. Τα ενίκια είναι πιο ακριβά. Πάλι όμως, Χριστόδουλε. Το σούπερ μάρκετ θα έλεγα ότι ένα 20% είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο 10-20%. Το γάλα το κιλό είναι πιο φθηνό. Τα τσιγάρα είναι πανάκριβα. Έχει κάτω από ένα ευρώ το γάλα το κιλό. Τα τσιγάρα είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Τα καύσιμα πρέπει να είναι. Και πάμε στα αθλητικά. Χριστόδουλε, ένα εισιτήριο και πας να δεις ένα σουηδικό πρωτάθλημα. Η Χάμαρμπι, ξέρω εγώ, ο Γκέντεμπορ. Πόσο είναι το εισιτήριο εκεί. Έχει γύρω στα 25, 30, 40 ευρώ. Αυτό είναι το. Επειδή το σουηδικό πρωτάθλημα δεν είναι. Καλά, δεν είναι τα αγγλικά και το ιταλικό πρωτάθλημα. Ξέρεις, το καλοκαίρι παίζουν μπάλα εκεί. Ναι, όντως. Το χειμώνα που να παίξουν εκεί, με τους ποιον ανθρώπους είναι. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο είναι σε άλλα πρωταθλήματα. Γενικά, πάντως η ζωή, καλά, ποιότητα ζωής δεν το συζητάμε. Γι' αυτό κάποιο παιδί, άμα είναι σπουδαγμένο, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα. Όλοι προς τα βόρειες χώρες. Γίνονται ανάρπαστοι. Δεν θα θέλεις να γυρίσεις πίσω από ό,τι βλέπω, έτσι. Τι να κάνει πίσω. Με τη ζωή που κάνεις. Επειδή τα παιδιά μου τώρα είναι σε μια ηλικία που είναι πάνω σε ράγες όσον αφορά την εκπαίδευσή τους. Έχουν δρομολογηθεί δηλαδή καταστάσεις. Ναι. Νομίζω ότι θα τους κάνω κακό αν γυρίσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε άσυνη Σουηδία, σε μια χώρα και είναι τακτοποιημένος καλά επαγγελματικά. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα πάνω από τις διακοπές, πάνω από ένα, ξέρω εγώ, αν μπορεί και 2 μήνες, ξέρω εγώ, αν υπάρχει λόγο. Αυτό ακριβώς λέω, δεν υπάρχει. Μόνο για διακοπές. Για να φορολογηθεί με 50%. Τι να μόνο κάνει. Για διακοπές μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Λογικό. Εντάξει. Υπάρχει ποιότητα ζωής. Σου περιέγραψε λίγα πράγματα τα πιο απλά που για μας είναι. Που όπως λέει και ο Τάσος, μπορεί να πληρώνει ο μέσος Έλληνας εδώ διπλάσιους και τριπλάσιους και περισσότερο φόρους. Και άμα αρρωστήσεις, αν δεν πας στο ιδιωτικό νοσοκομείο, είσαι αντίο ζωή. Ναι, ναι, ενώ εκεί είναι κάποια πράγματα. Αντίο ξεμακάρι, αδερφέ. Δυστυχώς είναι έτσι. Λοιπόν, το βαρύναμε λίγο το θέμα. Τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα ΠΑΟΚ. Αλλά. Εντάξει, όλοι έχουμε τα ελαττώματά μας. Ξάνθος έχει παιδεία, αλλά έχει αρχές. Θα σας πω κάτι τώρα. Φαίνεται. Ο καλύτερος μου φίλος είναι Άρης. Ναι. Έχω περισσότερους φίλους Αριανούς παρά πάω ξεκινήσει. Καλά, λογικό, γιατί στην πόλη περισσότεροι μας. Οπότε εντάξει, λογικό, θες να διασκεδάζεις παραπάνω. Γι' αυτό, λογικό είναι. Γι' αυτό είναι χαρούμενος. Είμαι παιδί του κέντρου. Μεγάλωσα στο κέντρο. Μεγάλωσα δίπλα στη Χάνθ. Όπου εκεί ήμασταν. Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς. Ήμασταν όλοι. Και Ηρακλειδείς, Ηρακλειδείς. Μπράβο. Βέβαια. Έχω να δω Ηρακλειδέα πάνω από 3-4 χρόνια. Ο παππούς. Να είσαι στην οικογένεια. Το Ματζίου και είδα εδώ. Με άλλο Ηρακλειδέα είχα να δω 3-4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ παιδί του κέντρου είμαι. Έμενα Παύλου Μελά 10. Έμενα Παύλου Μελά 10. Παύλου Μελά 10. Ναι, ναι. Πάνω από το Βαράγκι. Κάτω τη Μισκή δηλαδή. Ναι, ναι.
Στο Λευκό Πύργο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και σχεδόν κάθε βράδυ, τσιριγάς τότε εγώ, έβλεπα τον Ξανθό να περιμένει την τότε κοπέλα του και την σύζυγό του. Σύζυγό του. Και πήγαινα τον έβλεπα στο παλέ. Ναι. Έβλεπα Άρη. Έβλεπε, εντάξει, λογικό. Εντάξει, ήμουν, δηλαδή, και εγώ θέλω να πάρω, δεν μπορώ. Πήγα στο παλέ, είδα Άρης Ολυμπιακός να τραβάει ο Ξανθός τα μαλλιά του Στίβ, να γυρνάει ο Στίβ να του δίνει χαστούκι. Ναι, εντάξει, άλλες εποχές. Δεν μπορείς να τα ξεχάσεις αυτά. Και εγώ θέλω να πάω τώρα στο παλέ να δω κανένα μας. Αλλά δεν μπορώ, δεν με παίρνει ο Ζάχος. Εγώ νιώθω τυχερός. Θα σε πάρω με τον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι που δεν θα ξανακάνουμε εκπομπή μας. Είμαι πολύ τυχερός γιατί είμαι αυτή τη γενιά. Όντως, εντάξει, στεναχωριόμασταν που χάναμε από τον Άρη. Βλέπαμε τον Γκάλι, τον απολαμβάναμε με την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή ήταν η εποχή, ας πούμε. Πηγαίναμε στο παλέ και ήμασταν Αριανοί και το ξέρει μαζί. Άλλες εποχές. Είμαι ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Καλά, εντάξει. Δικαίωμά σου, εντάξει. Είπαμε, εδώ φαίνεται μια χαρά. Και όπως μια χαρά παιδί και μένα, τα έχουμε όλα τα λατώματα. Πήγαμε στο παλατάκι με την οικογένεια και στεναχωρηθήκαμε που χάσαμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τον Ολυμπιακό. Αλλά λέμε, είχε θέρμανση. Είχε θέρμανση Χριστόδουλο μέσα. Ήταν πολύ ζεστά. Σοβαρά. Ναι, θα το πλήρωσαν το τέτοιο. Φαίνεται θα την πλήρωσε η τέτοια. Κοίταξε το τέτοιο. Και η νομαρχία θα πλήρωσε το. Και να μην το πλήρωσαν. Και η κόρη μου. Κατάσχεση δεν γίνεται. Είναι ιδιόκτητο. Ο ΠΑΟΚ δεν νοικιάζει να παίζει. Και οι κόρε μου και η γυναίκα μου μόλι μπήκανε πάντω. Γιατί ανοίξει την πόρτα και μπαίνει στο παλατάκι. Τη είδα ότι εντυπωσιάστηκα. Είναι ναι, είναι ωραίο γήπεδο. Εντάξει, έτυχε και σε. Ωραίο γήπεδο. Που είχε και κόσμο. Το έκτισε το κράτος, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό, αυτό βέβαια πάθανε ένα πολιτισμικό σχόλιο. Φυσικά θα κτίσει το κράτος. Γιατί ακούσανε πράγματα που δεν τα είχαν ξανακούσει. Πινελίκια εννοείς. Ναι. Εντάξει. Είχαμε ένα πίσωμα ο οποίο. Έβριζε συνέχεια. Δεν ξέραμε αν. Σε Σουηδία από κεφαλικό ή. Ναι. Στα παιδιά ξέρουν. Σε ρωτούσαν. Ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν τα πάντα. Καλοκύθηκαν. Δεν θα αλλάξουν ποτέ. Πάω και τι σε ρωτούσαν, αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ο λόγο που ήθελα να τι πάω εκεί. Πραγματικά. Τι σε ρωτούσαν, Χρυσόδουλα, έτσι, τι λέγανε. Δεν ρωτούσαν τίποτα, μόνο ακούγανε. Μετά πήγατε σπίτι. Γυρίζανε. Γυρίζατε σπίτι, εντάξει, εκεί δεν θα σε ρωτήσουν. Δεν σου είπαν γιατί αυτοί βρίζαν και κάνανε έτσι. Δεν σου είπαν τίποτα τέτοια. Ενοχλούσαν. Του ενόχλησε. Του ενόχλησε πολύ γιατί φτύναν του διαιτητέ. Αυτό ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Εκεί λίγο τράπηκα. Ναι. Και. Εντάξει, έκανα πνίκιο. Ναι, το έβγαλε. Έφαγε ένα σάντουιτς, το έκατσε λίγο εδώ, έκανε κούκου. Για τις ομολογίες και για τη μάνα. Αυτό είναι. Τη μητέρα, ναι. Αυτό είναι. Όντως. Είναι σκληρό, νομίζω. Όντως. Να το ακούει ένα παιδί. Θα πεις κι άλλα. Μίλησα για το κλίμα που επικρατεί. Μίλησα αρνητικά, σου λέει. Να κάνει παρέμβαση ο Κόλκας. Είμαι χαρούμενος γιατί πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μετά από το 85. Δεν πήρε τίποτα. Ακόμα και εγώ το λέω. Δεν πήρε τίποτα. Μακάρι να έχετε δίκιο. Και το Μελισσάνης λέει: γυρίστε το. Θέλω να γυαλίζει το μάτι σας. Τι να γυρίσει. Όπως πέρσι. Έτσι λέει ο Γατούλης. 15 βαθμούς πίσω είναι. Τι να γυρίσει, ρε φίλε. Τι να κάνω. Καλύπτονται. Με αυτούς εκεί κάτω καλύπτονται. Άκουσα. Τώρα σοβαρά. Καλύπτονται στην Αγγλία, όπως είπες. Έχασε η Μάντσεστερ 5 αγωνιστικές πριν τη λήξη, η Μάντσεστερ, η καλή Μάντσεστερ, όχι αυτή τώρα που είναι το καφενείο, 5 αγωνιστικές πριν λήξη το πρωτάθλημα ήταν 8 βαθμούς μπροστά. Και το είχα στο πρωτάθλημα. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία μπορεί να καλυφθούν. Εδώ δεν κάλυπτο. Εγώ θα είμαι σίγουρος αν ακούσω τις μεταγραφές. Δεν είναι κάλυπτο. Και δεν υπάρχει και αντίπαλο βασικά. Για τις θέσεις της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Μόλις ακούσω. Ποιες θα πάει ο Τρέγιας τώρα. Το θέλει το Τρέγιας. Άσε τραυματίστηκε ο δικός του, Βέρμπλουμ. Πάει ο Βέρμπλουμ. Πάει το παλικάρι μας. Φάγατε. Και εμείς κάνουμε την κολάσενα. Θα φύγει και η Βέρμπλουμ. Πώς λένε αυτοί. Όχι, εδώ θα είναι. Εδώ θα είναι. Εμείς θέλουμε να διώξουμε τον κολάσενα να μείνει γυναίκα του, αλλά δεν γίνεται. Πάρτε κάτι πρόσδεξη στην πουτίκρα που είμαι στην. Με αυτή την Τρέγια, αν μπορεί να με παντρεύσει, την παντρεύομαι. Να σου πει. Αλλά δεν το χωρίζει. Είναι και ωραίο παλικάρι ο κολάσου. Αυτή άμα σε δει να πάει στο Ρωμαϊκό και θα πέσει αγόρι μου. Λες, βέβαια. Δεν με είδα ακόμη, έτσι. Από κοντά δεν με είδε. Ένα δίκιο το έχει. Ναι, τώρα ρε φίλε, έχει τον παλίκαρο τώρα τον κολάσα τώρα, δεν σε κάνει ένα. Α, ανάποδα το είπε. Νόμιζα τέτοιο. Ποιο, για τον Βέρμπλουμ. Όχι, για τον κολάσο λέω. Το κολάσο είναι ωραίο. Άμπαλο μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Ωραίος. Είναι σαν παλικάρι, πολύ ωραίο. Να το βάλουμε διαφημίσει όργο. Είναι ωραίο. Και ο Βέρμπλουμ για μοντέλο είναι, για ποδόσφαιρο. Ο Βέρμπλουμ, φίλε, είναι αρσενικό άγριο, έχω μάθει. Τι είναι άγριο, πού και τον δοκίμασε. Τι. Τον δοκίμασε. Όχι, ρε φίλε, το βλέπει. Μίλησε με τη γυναίκα του. Μέσα στο μάτσο. Ναι, δεν έχουμε τέτοιε τάσει. Λοιπόν, ωραία. Αφού κάναμε έτσι να ανοίξουμε και τι γραμμέ. Θα πούμε τίποτα ή όχι, λε.
Τι θες να πούμε. Ξέρω εγώ. Η επικαιρότητα τρέχει. Τέσσερις του μηνός περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν θα σφυρίξουν οι διαιτητές ξανά στο πρωτάθλημα. 12-13 είπαμε, συμφωνήσανε. Νομίζω αύριο. Για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, μεθαύριο άκουσα τέτοιο ότι θα κάνουν μία σύσκεψη, λέει, οι διαιτητές. Θα πάρουν μία απόφαση. Θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν, ναι, ψηφοφορία. Θα ψηφίσουν. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν το στένος και το πνευμόνι. Εγώ το ίδιο νομίζω. Να πούνε όχι και να χάσουν τη μαρμίτα. Η συγκεκριμένη το ίδιο λέω κι εγώ. Έτσι, δύσκολα αφήνει το διχίλιαρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε βλέπω τα μαυροφορημένα καλά παλικάρια αυτά να ψηφίζουν όλοι. Παν ψηφίσει, ξέρω εγώ, για τα μάτια του κόσμου. Ψηφίζουν και δύο-τρεις. Όχι, να, εμείς διχτήκαμε κτλ. Ναι. Υπάρχει απειλή των ξένων που πλέον δεν είναι σενάριο επιστημονική φαντασία. Διότι παίζουν, σφυρίζουν ήδη ξένοι. Αν δεν υπήρχαν οι ξένοι μέχρι τώρα, δεν θα το κάναμε. Θα μπορούσαν να το τραβούσαν κι άλλο το σκηνή. Τώρα που έχουν παίξει ξένοι και σου λέει, μπορεί να πει ρε παιδί μου, οι άλλοι θα πληρώσουμε και θα φέρουμε μόνο ξένους. Εφόσον υπάρχει αυτή η απειλή, σε εισαγωγικά απειλή, πιστεύω κι εγώ 100% ότι θα σφυρίξουν. Μακάρι να ψηφίσουν να συνεχίσουν από εκεί. Ναι. Και ας φύγει μια αγωνιστική ακόμα. Δεν νομίζω. Μακάρι και να παίξουν. Πήρα ένα μήνυμα. Να παίξουν μέχρι το τέλος των αγωνιστικών ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτια. Στέλεχος της ΠΑΗ ΠΑΟΚ ότι κλείσαμε κεντρικό χαφ. Κεντρικό χαφ. Άρα μεσοαμυντικό. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό σου. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέει ποιο. Εννοείται ότι δεν σου το πει. Τις προηγούμενες μέρες ο νέος τεχνικός διευθυντής, ο Κροάτης, βρέθηκε στην Πορτογαλία. Βρέθηκε και θα πήγαινε και στην Κροατία. Δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα. Τον πιστεύω αυτό. Αν πήγε ή όχι. Εγώ θα τον πιστέψω όταν δω τις επιλογές του. Γιατί όλοι πιστεύω, Χριστόδουλε, και επειδή ήσουν αθλητής, τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ναι, πάντα. Όλοι. Πάντα. Όλοι. Και στη ζωή μας βέβαια. Αλλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο κτλ. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του. Εκεί θα τον κρίνουμε τον άνθρωπο, θετικά ή αρνητικά. Λοιπόν, και εγώ έχω, επειδή έχουμε η χρονιά σαν Άρης που είμαστε εμείς, δεν θυμάμαι και πολλές έτσι τελευταία 15 ετία τουλάχιστον χρονιά να μην είμαστε ήσυχοι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα αρκετά μεγάλα πλέον στο μπάσκετ. Μπορεί να μην είναι οικονομικά, περίεργο. Δεν είναι οικονομικά. Ναι, πάρε το φίλο Γιάννη. Δεν είναι οικονομικά, είναι αγωνιστικά. Θέλω να πω στο μπάσκετ, θα πω περισσότερα φίλε Θανάση αύριο, γιατί υπάρχει τώρα και ο Χριστόδουλος εδώ και είναι και πρώτη εκπομπή. Να είσαι σίγουρος και Πέμπτη και Παρασκευή θα αφιερώσω πολύ στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει μια κατάσταση εκεί που πρέπει να ξεπεραστεί και υπάρχουν κάποια πράγματα που τα βλέπουμε και δεν μας αρέσουν. Όχι δεν μας αρέσουν, είναι θέμα γούστου. Είναι κάποια πράγματα που είναι αποδεδειγμένα δεν είναι σωστά. Οπότε πρέπει να αλλάξουν. Αυτό που μου λες, ειδικά για τον. Για τον Μπαν και για τον Γκος που είναι που παίζει στον ΠΑΟΚ. Φυσικά, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, φυσικά ο Γκος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που δεν έχει ο Άρης τέτοιο παίκτη. Δεδομένου ότι δεν έχει τέτοιο παίκτη να μπορεί να βάζει εύκολα την μπάλα στον καλάθι. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη στον Άρη. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ποδαρικό, ποδαρικό το 19, καλησπέρα. Ο φίλος. Λοιπόν, πού είναι δίπλα σου ο άλλος Ζάχος. Ο! Νάτος, Τζίμις, Νέα Υόρκη. Και τώρα θα ρωτούσα για τον Τζίμι. Καλή χρονιά, ρε φίλε. Ποδαρικό 19, Τζίμις. Έλα, ρε Τζίμι. Επίσης, να είστε καλά. Ανάρρωσες, Τάσο. Εγώ, μια χαρά. Μήπως άκουσε τελευταία εκπομπή πριν κανένα μήνα που ήμουν ένα βράδυ άρρωστος. Ναι, για ένα μήνα είσαι. Κάθε μήνα πρέπει να σε ακούω. Α, έτσι πάει. Αυτό είναι καλό. Δεν θα με βαρεθείς ποτέ, Τζιμάρα. Έχει ένα χρόνο τώρα να σε ακούω. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι είσαι στη λίστα που κρυφακούς και δεν το λες. Ακούει, 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 ας όλα. Λέω αλήθειες. Για λέγε ρε Τζίμι. Ζάχο, ναι. Επειδή μιλούσατε για Πόλο. Ναι, έχουμε τον Χριστόδουλο, έπαιζε στον Άρη και στον Άρη. Ας τον Χριστόδουλο. Ναι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν χειμώνας και δεν ήταν θερμενόμενο. Πισίνα και κάνα βουτιά στον πάγο και όλοι σπάσαν τα κεφάλια τους. Παραλίγο να πνιγούνε. Πότε έγινε αυτό. Δηλαδή. Έχει πολλά χρόνια. Πού ξέρουν αυτοί, ούτε μπάνιο δεν ξέρουν αυτοί. Σιγάρε φίλε. Τι ομάδα πόλου. Ήτανε μεσοσύβια, έχεις δίκιο. Με μπρατσάκια κάνα προπόνηση. Θα μας μιλήσεις μήπως για το μπάσκετ του Άρη που πέφτεις, ουραγέ. Βεβαίως. Θα τα πούμε όλα ρε τρέγια. Γιατί για το Πόλο πρώτη φορά μας μίλησες. Ρε παπατζίδες. Γιατί δεν πληρώνετε τα παιδιά, ρε. Καλά σε λέει ρε τρέγια, απλό τι είναι. Στο μπάσκετ όλοι 3,5 μήνες. Βράσε μα. Άσε μα. Γιατί δεν δίνει ο Ιβάν. Άσε μα σε εμά, βρε. Πέφτει με τον Πάουκ, ασχολείσαι. Με πληρωμένοι θα πέσουμε όμως. Έτσι κι αλλιώ φτωχοί είμαστε. Καλά σε λέει. Που έχετε,
Βρε Γκαστόν, εντάξει, πέφτεις. Πέφτεις, από την Κίμη έχασες. Από τους δυο σερβιτόρους και τον ένα παγοπόλη έχασες. Έχασα. Ο μεγάλος αυτοκράτορ που το λέτε εσείς στον Άρη. Δεν είναι. Πέφτετε ήταν, και ασχολείσαι ήταν, με τον ΠΑΟΚ. Ήταν. Θέλεις να ακούσει. Όχι, θέλω να δώσω μια πρόταση. Ναι, και αυτό όμως που λες είναι πληρωμένοι, αλλά άμα είναι πληρωμένοι και πέσουμε, τι θα πέσετε. Τι θα το κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή... Η απλήρωτη είναι πάνω από σένα. Συγγνώμη, Τζίμι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι όπως λέμε, η εγχείρηση πέτυχε και ο ασθενής απέτυχε. Απέθανε. Απέσει ο Άρης στο μπάσκετ, θα είναι. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Και δεν νομίζω. Το απέφχομαι, έτσι. Εγώ το απέφχομαι. Δεν νομίζω, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να κινηθούμε και εμείς. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Αύριο θα τα πούμε. Λέγε Τζίμι. Το καλό ο Θεός να δώσει. Αφού είστε καλά, κλείνω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ρε Τζίμι. Α, για τον μπάσκετ δεν μας πει για τον αυτοκράτο. Εγώ θα τα πω για τον μπάσκετ. Δεν θα τα πει ο Τζίμι. Για τον αυτοκράτο. Μπέστα, ρε Τζίμι. Μπράβο, καλά δεν είπα, ρε Παξιμπάνη. Μπέστα, δεν τον αφήνει. Α, δεν μιλάω, ορίστε. Άντε, λοιπόν. Πληρώστε πρώτα τα παιδιά. Εσύ. Δίκιο έχεις, μπράβο. Γιατί μυστική αρκούδα δεν χωρίζει. Όχι, να μην τους πληρώσουν, να φύγει ο Κώστα, πάρουμε τον Κώστα, ρε. Γιατί να τους πληρώσει, μια χαρά είναι. Όχι, ρε, δεν θέλω κανένα να πάρει. Τι λες, ρε, τι λες. Μα δεν μπορούμε να πάρουμε. Άκουσε. Ένα. Ο Βεργίνης στον ΠΑΟΚ έπαιζε. Άκουσε. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε νομίζω. Άκουσε. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Έπαιξε και στον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκό. Άκουσε. Παίκτη ο Άρης δεν μπορεί να πάρει αν δεν είναι παίκτης ο οποίος έχει παίξει ή παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει μπαν. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να πληρώσει. Έχει άλλα τρία μπαν που πρέπει να καλύψει για να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αν δεν κάνει, αν δεν τα ξεμπαναριστεί, να σου το πω έτσι. Πρέπει ο παίκτης που θα έρθει να είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να υπάρχει η κάρτα του, ας το πω έτσι, λίγο μπακαλίστηκα εδώ. Κατάλαβες, δεν μπορεί να πάρει έναν από τη Γαλλία π.χ. Ακόμη και λεφτά να έχει, δεν μπορεί να τον πάρει. Φίλε, εντάξει, είπαμε. Πώς θα γίνει. Τι θα πει, νάτος. Άμα αρχίσουν και οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι δεν σκέφτονται Άρη και πάω. Πληρώνεις, παίζω, δεν πληρώνω, φεύγω. Άμα φύγει, πάνε πάρτον, δίπλα σου είναι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλά, εντάξει, φυσικά καλά κάνουμε. Φυσικά καλά κάνουμε. Ο Άρης είναι άρρωστος, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εμείς είχαμε αυτοκρατορίες. Άλλε, πάει αυτοκρατορία, τελείωσε. Κοίταξε λίγο. Αυτοκρατορία χωρίς να πάρεις ευρωπαϊκό τίτλο δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτοκράτορας. Πήραμε δύο. Πήρες μετά τον ΠΑΟΚ. Τρία. Μετά τον ΠΑΟΚ. Πρώτα πήρε ο ΠΑΟΚ. Έφερε στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο και μετά πήρε. Μα δεν έπαιζε στο Κυπελούχο ο Άρης. Έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Άμα λέω ψέματα, παίζω ψεύτη. Σωστά λες, αλλά. Σταμάτα ρε κούγια. Σταμάτα βρε λικουρέζε να μιλήσει ο άνθρωπος. Λέω ψέματα, Δημητράκη. Εγώ απαντάω. Ψέματα δεν λες, αλλά να σου πω κάτι. Να. Ξέρεις πόσοι μαθητές είναι τώρα καθηγητές εκεί και διδάσκουν. Πού αγόρι μου. Στο Χάρβαρντ. Ναι. Ήρθατε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διδαχτήκατε από τον Άρη και πήρατε πρωτάθλημα. Έτσι, πες τα Τζίμι. Και ο Κούλης στο Χάρβαρντ. Καλά κάναμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Καλά κάναμε. Εσύ κοίτα τώρα φέτος να βάλεις και καμιά φανέλα του Γουλιέλμου εκεί πέρα πάνω μαζί με τα άλλα. Γουλιέλμο τέλος. Λοιπόν, άσο. Τζίμι, κατάλαβες. Τζίμι, λοιπόν. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε. Έγινε, Τζίμι. Καλή χρονιά, φίλε. Καλή χρονιά, ρε Παξιμάδη. Καλή χρονιά, βρε κατατρεγμένε, βρε Ξανθόπουλε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Γιάννη. Όχι, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Βλέπω 9 και 2-3 λεπτά. Τώρα σε ρωτούσα, αλλά τι κάνει την ψυχή. Ναι, αυτός είναι εδώ. Αυτός είναι. Αυτό το βλέπω το ψάρι, το ψεύτικο εδώ που νοικιάζει. Νοικιάζει ψάρια για να το κάνει το ψάρι. Εγώ έτσι το λέω. Όταν βάζει φωτογραφία, λέω πλαστικά είναι αυτά. Άρχισε το. Πώς λέγεται αυτό. Τι είναι αυτή η χαζοχαρούμενη. Φύγανε τα κορίτσια, δεν ξέρει. Το μουσάτο το χαζοχαρούμενο. Αλλά στο Sky είναι αυτό. Ωραίο. Α, στο Sky είναι, ναι. Α, μάνο Νίνο. Εντάξει, άστα αυτά, μετά θα τα πεις. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Και μελαχρινά. Εδώ διάλειμμα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Το 2310-287 και 3 οκτάρια είναι ενεργό, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Να ακούσουμε και τη δική σας άποψη.
Και πάνω σε αυτά που είπαμε, γενικά και καμιά ευχή να ακούσουμε. Δεν είναι κακό. Έτσι, πρώτη εκπομπή έτσι, του χρόνου. Έτσι εδώ είμαστε παρέα συντροφιά, θα τα πούμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και Δευτέρα, Παρασκευή, 10 ως 12. Την Αναστασία, 100 φορές το έχουμε τι απαντήσει. Λέει, τι λέει η Αναστασίτσα. Εντάξει, φυσικά τον Αυτοκράτορα τον έβγαλαν δημοσιογράφοι της Αθήνας. Εντάξει, ναι. το έχω πει. Τι. Πες το φίλο μου, λέει. Πες, βλέπουμε γιατί εμείς λέει τον αποκαλώ. Δεν εκτίθομαι. Δεν εκτίθεται Αναστασία. Καλή μου φίλη Αναστασία, διότι είναι γνωστό. Είναι γνωστό ότι όλοι οι δημοσιογράφοι τη Χαβούζα των Αθηνών παραπληροφορούν τον κόσμο, είναι ελεγχόμενοι και ο μόνος λόγος που υπήρχε για να υπάρξει αυτός ο χαρακτηρισμός ήταν για να πικάρουν τον ΠΑΟΚ. Τον κανονικό αυτοκράτορα. Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Αυτοκράτορα. Ο πραγματικός αντίπαλος του Χαβουζαίων. Όχι του Σιριζαίων, του Χαβουζαίων. Σιριζαίων, Χαβουζαίων. Καλά στα λέει η Αναστασία, είναι ο αυτοκράτορα. Τι να κάνουμε, γιατί εσύ πες ότι είναι έγκριτη η δημοσιογράφη των Αθηνών. Όχι, δηλαδή για τον μπάσκετ. Ελεγχόμενη δημοσιογράφη. Και ο Σκουντής είναι ελεγχόμενο. Τώρα δεν μιλάμε, ρε φίλε. Αυτοί το βγάλανε. Δεν μιλάμε τώρα ο για. Ο Σιρήγος το βγάλε, βασικά. Εντάξει, ποιος. Ο Φίλιππας, ο Σιρήγος. Του Σιρήγου γι' αυτό τόσες φορές το συγχωρεμένο τον κυνηγήσαν και τον κουπανίσαν. Ναι. Είναι καλός άνθρωπος, κατά βάθος. Πολύ ποιος. Εσύ. Κοίταξε τώρα, για τον άνθρωπο εντάξει, εγώ τον γούσταρα να ακούω περιγραφή. Ναι, ήταν, αυτά, στην περιγραφή ήταν μοναδικό. Με αυτές τις φωνές μεγαλώσαμε μπασκετικά. Έτσι, με Φίλιππα Σιρήγου και τα λοιπά. Και ο άλλος ο ψηλός του Παναθηναϊκού, πώς λεγόταν. Με Χάρη Αλευρόπουλο. Πώς λεγόταν. Θυμάστε τον Χάρη Αλευρόπουλο. Πώς, Αλευρόπουλος. Με Φίλιππο Σιρήγου και στο ποδόσφαιρο ήταν ο Μπατής. Και ένας Μπατής. Ο Γιάννης Διακογιάννης, ο κορυφαίος των κορυφαίων. Τώρα μιλάς. Γιάννης Διακογιάννης, ο Φουντουκίδης παλαιότερα. Ναι. Έτσι, μιλάμε για τέρατα τη αθλητική δημοσιογραφία. Οι Παοκιτζίδες. Εντάξει, σαν το Διακογιάννη δεν πέρασε. Δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Όπως λέει ο. Και η φωνή του και. Ναι. Να μας στείλει ο φίλος σου αν ακούγεσαι καλύτερα τώρα. Ο Χρήστος ο Καλέμος, ναι, και τον χαιρετίζω. Γεια σου, ρε Χρήστο. Τη Στοχόλμη είναι. Άρρωστο Αριανάκι. Άρρωστο Αριανάκι. Αριανός. Περαστικά, ρε Χρήστο. Χρήστο, χρόνια πολλά, αδελφέ. Άλλο κακό να μην σε βγάλω. Μου στείλει μήνα και μου λέει δεν ακούγεσαι καλά. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, Χρήστο. Χρήστο, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Παιδί του Γκάλι, έτσι. Αυτό που επιθυμεί τώρα ο Χρήστος να φανταστώ είναι την παραμονή του Άρη στο μπάσκετ. Γκαλόπεδο. Γκαλόπεδο. Αρχικά. Και καλόπεδο και γκαλόπεδο. Έτσι, ναι, γκαλόπεδο. Λοιπόν, να πω τότε δηλαδή ένα τώρα, τώρα θα έχει από το 2018 και μετά θα έχει πολλά πριγιόπεδα. Πριγιόπεδα θα είναι. Σίγουρα. Ναι. Είναι, και σε όλη την Ελλάδα. Ναι, έτσι. Έχει πολλά παιδιά, έχει πολλά παραπέδια ο Πρίγιο. Ναι, γιατί Γκάλης και Πρίγιο ίδιο πράγμα. Δεκάδες φορές πατέρας. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και στα Σπάτα, ας πούμε, που πήγε, νομίζω. Λοιπόν, ότι... να πούμε ότι υπάρχουν και εξελίξεις για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή Τζίλου. Ωραία, πες από εγώ τότε. Κάτοικος Φαλήρου, ο 46χρονος δράστης, ελέγχεται η σχέση του με εξοδιοικητικό παράγοντα μεγάλη ΠΑΕ. Δεν μας λέει ποια ΠΑΕ όμως. Δεν γίνεται να το πει. Δεν νομίζω, να το πει. Έχουν ταυτοποιηθεί. Ναι. Οι δράστες. Αυτή λέει, άκου τι κάνουν. Έχουν βρει από πού νικιάσανε, ποιος νίκασε και από πού νίκασε το άσπρο πόλο. Τους έχουν, στις κάμερες. Τον έναν τον ταυτοποίησανε, μάλιστα ήταν πρώην κατάδικος ή καταδικαστή για κάτι και ναι. Βγήκε έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ο οποίος έχει και καλή σχέση. Άρα, καλή σχέση με εξοδιοικητικό παράγοντα. Άκουσε με. Μεγάλης ΠΑΕ. Πάντως, πολύ έξυπνο αυτό. Λέει, παρκάραν το αυτοκίνητο ναι. Μπροστά από αυτόν το Τζίλος. Πώς λέγεται, Τζίλος. Ναι. Το παρκάραν μπροστά από. Δηλαδή, τον κλείσαν στην ουσία. Αλλά δεν το παρκάρισε εκεί το αυτοκίνητο. Προφανώς ψηλό ερασιτεχνικό δεν ήταν. Δεν ξέρω αν είναι ερασιτεχνικό ή αν είναι. Ναι. Αυτό δεν το κρίνουμε εμείς. Σχολιάζουμε, δεν κρίνουμε, ρε φίλε. Εμείς απλά μπορούμε να καταγράψουμε την επικαιρότητα, το τι έχει γίνει, μιας και η εξελίξη. Όλα είναι, στο φως. Όλα στο φως. Οι εξελίξεις πλέον είναι καταιγιστικές για την υπόθεση επίθεση στο Τζίλο. Οι πληροφορίες φτάνουν πραγματικά η μία μετά την άλλη, συγκλονιστικές. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για διάβασε το αυτό και... Εξετάζεται η σχέση λέει, του φυσικού αυτούργου ναι. Κάτοικου Φαλήρου με εξοδιοικητικό παράγοντα μεγάλη ομάδα. Εξοδιοικητικό. Και τι έγινε, και όποιο είναι αυτό, τι θα γίνει δηλαδή. Βέβαια, αυτό που έκαψε το φούρνο του Κωνσταντινέα. Ναι. Ακόμα τον περιμένουμε. Ακόμα τον περιμένουμε. Ή το εξοχικό του. Τον μπάκα που είχαν δει πριν. Για να πούμε τι εξελίξει, θα πάρουμε τώρα τη γραμμή. Οι επόμενες ώρες της έρευνας, τις επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Μία τέτοια εξέλιξη πέραν της ποινικής θα δώσει λέει και ποδοσφαιρική διάσταση. Εξ αρχής άλλωστε οι έρευνες στράφηκαν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία δείχνουν πως το θέμα βρίσκεται σε καλό δρόμο προκειμένου να ξεκαθαρίσει όχι μόνο ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι,
αλλά και ηθικοί αυτούργοι καθοδηγητές της επίδεσης. Αυτός είναι και ο στόχος της αστυνομίας, καθώς θεωρούν ότι το σχέδιο εκτελέστηκε με εντολή και η έρευνα πρέπει να οδηγήσει στον εγκέφαλο. Για να δούμε, για να δούμε. Όλα στο φως είπαμε. Διαφάνεια. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Παιδιά, καλησπέρα. Με συγχωρείτε που ξαναβγαίνω. Ω, καλησπέρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο double, βγαίνω. Double έκανες. Double. Ναι. Πώς μπορέσανε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να συλλάβουν τους δράστες και δεν μπορούν να συλλάβουν το δράστη, το ταξιτζή που πήγε να δολοφονήσει το φίλο μας στον ηγεσία. Αυτό έχεις ένα δίκιο, το έχεις εδώ. Σωστό. Ένα δίκιο το έχεις. Όχι, ένα δίκιο, Ζάχο. Έχω γίνει έξω φρενών. Γενικά, σε άλλα, ναι, έχεις ένα δίκιο. Εδώ αμέσως τσακ πατιού. Γιατί τα αντανακλαστικά τους γίνονται αμέσως, έτσι. Πιάσανε 17 Νοέμβρη και δεν μπορούν να πιάσουν ένα ταξιτζή εγκληματία. Ε, καλά, κοίτατε, 17 Νοέμβρη την πιάσαν και μετά από καμιά 20 χρόνια την πιάσαν για αμέσως. Ναι, μην Ζάκο, αυτή ήταν οργάνωση ολόκληρη. Κοίταξε, έχει ένα δίκιο. Αν ο ηγεσίας είχε κολλητό, κανέναν υπουργό, κανέναν πρωθυπουργό, κανέναν υφυπουργό και έδινε εντολή, έδινε εντολή τη συγκεκριμένη ώρα, τη συγκεκριμένη μέρα, τη συγκεκριμένη ημερομηνία να ψαχτούν οι κάμερες όλης της περιοχής, να είσαι σίγουρος. Θα το βρίσκανε σε 2 ώρες αυτό το, τον Ταρίφα που έκανε αυτή την πολύ άσχημη ενέργεια και έφυγε. Χτύπησε τον άνθρωπο, το μηχανάκι σκόθηκε και έφυγε. Είναι αλητία αυτό που έχει γίνει. Ναι, σωστό. Σωστό, ρε φίλε. Τα λέμε, τι λέμε. Καλά, δεν είμαστε με στο μυαλό σου κιόλα, ρε φίλε. Εντάξει, το είπες εσύ, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, καλά σου λέει. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να το λέω εγώ. Εδώ μιλάμε για... Και είναι αστυνομικός, έτσι. Ο άνθρωπος είναι αστυνομικός. Δηλαδή, άμα ήταν ένας απλός πολίτης, τι θα λέγανε. Έγινε, Τζιμάρα. Σωστή η παρατήρηση. Καλά, σωστό, παιδιά. Σωστό. Γεια σου. Γεια σου, Τζιμάρα. Γεια σου, ρε φίλε, γεια σου. Ναι. Πίνει πολύ αυτή, να ξέρεις. Έχω μάθει. Δεν είναι άλλο, δεν είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Σώθηκε. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Πίνει, ρε φίλε. Εντάξει, έπινε. Τα τερά της, τι έπινε. Λοιπόν. Ευτυχώς δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Ένα βόσπορο ουίσκια ήθελε για να γίνει. Λοιπόν. Ωραία, ναι. Ωραία, Ζάχο, ωραία είναι. Λοιπόν, τι λέγαμε για το Τζίλο, για λέγε, για συνέχεια. Για το Τζίλο, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και είναι η αιτία. Είναι θέμα χρόνου να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των δραστών. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και επίσης λένε ότι μέχρι την Παρασκευή θα γίνουν και οι επόμενες 2-3 συλλήψεις. Γιατί είναι 3 ή 4 τα άτομα τα οποία μπλέκονται. Ναι, έχουν ταυτοποιηθεί από τις κάμερες. Κάτι παραπάνω από αυτό που γράφουν όλα τα site, από αυτό που λένε όλα τα ρεπορτάζ, από αυτό που. Έχουν χιλιοϋποθέσεις εκπομπές, δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς. Θα περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Έχουμε από την δικαιοσύνη. Γιατί είναι και, αυτός... ναι, είναι και πονηρά αυτά τα ζητήματα. Λίγο και οφείλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, μιας και την υπόθεση την έχει αναλάβει ο γιγαντός όμως. Μην έχουμε καμιά έκπληξη, λέω. Μην έχουμε κανένα surprise, λέω. Περιμένουμε λαγό και βγει κανένα λάφι, πρόσεχε. Ναι. Πάντως κάποιος πειράχτηκε μετά το Ξάνθη Ολυμπιακός και έκανε και δηλώσεις δημόσια. Κάποιος εκπρόσωπος μεγάλης ΠΑΕ. Ναι, και άλλοι γράφαν στα. Κάποιος εκπρόσωπος μεγάλης ΠΑΕ. Και άλλοι στα. Πόσα λένε Instagram, δεν τα ξέρω αυτά. Γράφαν και αυτοί μετά από. Γράφανε, αλλά δεν γράφανε ονομαστικά. Ας περιμένουμε. Φωτογραφία του είχαν. Πώς δεν γράφανε. Ούτε εκπομπές. Φωτογραφία του είχαν. Πώς δεν γράφανε. Τι φωτογραφία. Φωτογραφία του Τζίλου είχαν. Πώς και τι έλεγε. Ο MVP του παιχνιδιού. Ναι. Άλλο αυτό. Τι. Και άλλο ποιος τηλεφώνησε και ποιος μίλησε και τι έκανε και τι έδειξε. Και άλλο και στις εκπομπές μια πάλι μεγάλης ΠΑΕ. Από επαγγελματίες οπαδούς. Ναι, αυτό, να υπάρχει ευθέως απειλή. Ευθέως απειλή. Αν υπάρχει από τη γνωστή εκπομπή που κόπηκε. Από εκπομπή να τους πιάνε κατευθείαν. Εδώ εμείς προσέχουμε που δεν είμαστε. Μα εδώ μιλούσανε, δεν μπορώ τώρα να πω. Εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Κατάλαβα ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Ναι, λοιπόν, 23-10-287 και 3-8-69-45-287 και 3-8. Ξαναξεκινάει λογικά το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική. Βέβαια αυτό θα κριθεί και θα αποφασιστεί 4 του μηνός. Θα γίνει μια συνέλευση μεταξύ των διαιτητών. Την Παρασκευή εννοείς. Θα ψηφίσουν τα παιδιά και θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν. Εντάξει, 100% θα συνεχίσουν. Μακάρι να μην συνεχίσουν. Κι εγώ μακάρι, μαζί σου είμαι. Μακάρι να μην συνεχίσουν. Τι έγινε, Μαυράει, αντίο. Ναι. Εγκαταλείπεται το σκάφος ένας-ένας. Ωραία. Να πω έτσι για το ποδόσφαιρο που δεν είναι τόσο. Γιατί ο Τζίμις είπε στον Μπάουκ,
και είναι πραγματικότητα. Στο μπάσκετ λέει υπάρχει πρόβλημα. Ναι, και έχουν καθυστερήσει λέει, οι πληρωμές. Για κανένα δύο-τρεις εβδομάδες, ένα μήνα ξέρω. Τρεις-μισή μήνες είναι. Όσο? Ήταν τρεις-μισή μήνες. Για πες λίγο το ρεπορτάζ του Πάου, γιατί εμείς το ξέρουμε. Εσύ τα λες όλα για τον Άρη, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ όταν κάνω. Φίλε, εσύ είπες τρεις-μισή. Εγώ είπα ότι έχουν καθυστερήσει, δεν ξέρω πόσο. Τρεις-μισή, έτσι έγραφε. Τρεις-μισή μήνες. Μάλιστα. Στον Άρη είστε πληρωμένοι όλοι. Στο μπάσκετ, όλοι πληρωμένοι. Στο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Okay. Και ο Μαυράη που λες που δικαίως για μένα, αν θυμάσαι, είπα ότι άμα ήμουν εγώ, παρότι είναι ένα όνομα, ας πούμε, δεν είναι ένα αξιοπρόσεκτο όνομα, θα τον είχα διώξει, αν θυμάσαι. Πριν καν αρχίσουν οι ήττες. Θυμάμαι τι έλεγες όταν ήρθε. Εντάξει. Ότι έπαιζε στο Αμβούργο, ότι έπαιζε Μπουντεσλίγκα. Ψέματα έλεγα. Ότι είναι διεθνής ποδοσφαιριστής. Ψέματα είπα. Μεγάλες περγαμηνές. Ψέματα είπα. Όχι, δεν είπα ψέματα. Όχι, όχι, δεν είναι. Πάντα εγώ άκουσε. Ναι, αλλά ο μεγάλος τρέγας τι σας είπε. Όχι, ένα λεπτό. Κάντε λίγο υπομονή να τους δούμε, να περάσουν 10 αγωνιστικές. Άκου. Είπα και πιστεύω και εσύ το ίδιο λες. Όταν έρχεται ένας καινούριος παίκτης, λέω ότι το βιογραφικό είναι καλό ή δεν είναι καλό, αλλά περιμένω στο γήπεδο τι θα δείξει. Ναι. Εγώ δεν εντυπωσιάζομαι. Και ο Μέση που λέει ο λόγος με την υπερβολή, με το παράδειγμα της υπερβολής, έτσι να θέλω. Και ο Μέση να έρθει, ξέρουμε τις ικανότητες, ξέρουμε το βιογραφικό, φίλε, τι θα δείξει ο Χορτάρη. Είδαμε το Κατσερίδη από την αρχή. Κάνω. Και τι να το κάνω εγώ που ήταν αρχηγός. Εμείς είδαμε τον Κατσερίδη δύο μάτς και τον κράξαμε. Φίλε, δεν πήγαμε να τον κρύψουμε. Αλλά εδώ δεν αφήσατε το Σιώπη να πει τα πέναλτι. Άντε πάλι, ξανά. Ο Σιώπης έκανε το πέναλτι. Θα το λέω, ναι. 2019 έχουμε. Θα απαντήσαμε 30 φορές. Επαγγελματίας παίκτης του Άρη είπε έκανα πέναλτι. Του κάνα μπούλινγκ και ανασκεύασε με ψευδή δήλωση την επόμενη μέρα. Ανασκεύασε την αρχική δήλωση που έκανε στην τηλεόραση. Υπάλληλος δεν μπορεί να πει, ακόμη και έτσι να είναι. Πώς δεν μπορεί. Δηλαδή εσύ που είσαι υπάλληλος δεν μπορεί να πει τη γνώμη σου. Μπορώ να πω κατά της εταιρείας μου. Τι λες ρε φίλε. Μπορώ να πω κατά της εταιρείας μου. Να πει, φυσικά. Σοβαρά, αυτό είναι φασισμός. Φυσικά. Να πω εγώ κατά της εταιρείας μου, θα με διώξει η εταιρεία. Η γνώμη μου είναι. Μα θα με διώξει η εταιρεία. Να σε διώξει η γνώμη μου είναι. Πώς θα χάσω εγώ τη δουλειά μου, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να μην θες να τη χάσεις. Ο άλλος είναι ποδοσφαιριστής και επαγγελματίας. Τι λες, δεν έχει ανάγκη. Σου λέει να φύγω από εδώ, πάω άλλου, ναι. Θα πω εγώ κατά της εταιρείας μου. Εντάξει. Σοβαρά μιλάς. Εντάξει, άρα στον Άρη δεν μπορεί να πει ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής τη γνώμη του. Στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Πρέπει έλεγε... τα Βατζηλίκη, για τον Άρη μιλάμε. Α, γιατί στον Άρη έγινε. Ναι. Πρέπει τα Βατζηλίκη, λέω. Ο Σιώπης να πει ότι δεν έκανε πέρα. Λέω. Ενώ είπε ότι έκανε. Ξαναλέω. Ναι. Γιατί τα σχόλια μου είναι πάντα κατατεθειμένα και υπάρχουν και εκπομπές. Λέω, όταν ποδοσφαιριστής άλλης ομάδος για αμφισβητούμενη φάση, για αμφισβητούμενη, θα παραδεχτεί ότι είναι η φάση εναντίον του και ότι έκανε πέναλτι ή ότι ήταν offside τον goal. Παραδέχτηκε ο Πέλκας. Οφθαλμοφανή φάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για οφθαλμοφανή ρετάσο. Μην κάνεις τώρα, μην το κάνεις αυτό. Ωραία. Δεν μιλάμε για οφθαλμοφανή φάση. Ο Πέλκας είναι άλλη. Οφθαλμοφανή φάση δεν είναι το δεύτερο πέναλτι που παίρνει του Παναθηναϊκού στο 12 το ανύπαρκτο. Ναι. Του βγήκε κανείς να το πει ότι γιατί δεν ήταν. Το ρώτησε κάποιος και είπε, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Άσε με ρε Ζάκο. Ένα λεπτό. Ρωτήσα... Αυτή μία έχουμε τον Βιερίνια. Συγγνώμη λίγο και τον Μπέλκα. Που δήλωσαν ότι είναι ολοκάθαρο πέναλτι. Ένα λεπτό. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της φάσης. Όχι, ο Μπέλκα δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είπα και ο Μπέλκα το είπε και ο Λουτσέσκου το είπε. Λοιπόν. Και από την άλλη έχουμε. Συγγνώμη λίγο. Εντάξει, εγώ να απαντήσω. Να απαντήσω. Να πει να πω όμω. Να ακούσει ακόμα τι θα πω. Ποιο θα απαντήσει χωρί να πω. Όχι, πέστο. Αν δεν απάντησε χωρί να πω. Και από την άλλη έχουμε τον Σιώπη που είπε ότι έκανε απέναντι. Εσεί δεν θέλετε να το κάνετε ότι το είπε. Έτσι. Έχει το δεύτερο πέναλτι στο 12 που σας δίνει το ανύπαρκτο με τον Παναθηναϊκό. Στο 12, ναι. Στο 12 δύο πέναλτι δεν έχει πάρει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου καμία ομάδα. Καμία ομάδα. Είναι καμία ομάδα. Εγώ... Είναι πέναλτι, και δεν βγαίνει κανείς από τον Άρη όπως βγήκε από τον Μπάουκο, Βιερίνια, ο Λουτσέσκου και ο Πέρκας. Να πού να τελειώσω. Να πούνε ότι δεν είναι πέναλτι. Ψάξε και δες τη διαφορά νοοτροπίας και τρόπο λειτουργίας από τον παίκτη του ΠΑΟΚ με τον παίκτη του Άρη. Η μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, το ότι δεν η αλήθεια, επειδή συμπληρώνει τα λεγόμενά μου και οφείλω να τα απαντήσω. Ναι, απαντήσω. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ο Τάσος Τρέγιας. Υπάρχουν λοιπόν. Απαντήσω όμως. Ναι, υπάρχουν δηλώσεις και του Πέλκα και του Βιερίνια και του Λουτσέσκου, υπάρχουν και του Σιώπη. Υπάρχει και το βίντεο. Ωραία. Με το δεύτερο ανύπαρκτο πέναλτι. Τον Πέλκα τον βγάλανε. Τι, ποια δεν μισάζει. Τελείω ισχύουν. Να απαντήσω όμως. Δεν σου έκανα. Είπε τελείωσε. Ναι, αλλά τα μισάζει δεν ισχύουν. Τι δεν ισχύει αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι τον Πέλκα έκανε τη δηλώση γιατί όταν τελείωσε το μάτσο του βγάλανε του Μαρκούτσι στο τέτοιο και τον ρώτησαν. Δεν ήταν πέναλτι. Τι έπρεπε να πει. Το Σιώπη αυτό το ρώτησε και είπε είναι πέναλτι. Ένα λεπτό. Λε για το πέναλτι το δεύτερο που δεν είναι. Δεν βγάλανε. Κάποιον παίκτη του Άρη να το ρωτήσουν, ήταν πέναλτι το δεύτερο και να πει, ναι, ήταν πέναλτι. Ναι, δεν το ρώτησε κανένας. Το αν το ρωτούσε και έλεγε, ναι, ήταν πέναλτι, ναι. Τότε είχες δίκιο. Φυσικά δεν ρώτησε κανένας για το πέναλτι. Και τι να πει ο Πέλκας ή ο Βιερίνια,
Δεν είναι πέναλτι. Τον Μπέλκα δεν το ρώτησαν. Τι να πει, δεν είναι πέναλτι. Τον Μπέλκα δεν το ρώτησαν. Πώ δεν το από μόνο του. Μόνο, ναι. Του είπαν πώ είδε το μάτσο και λέει το και το και το. Πώ είδε το μάτσο, ήταν πέναλτι του τέτοιου. Ναι, αυτό είπε. Ωραία. Και αφισβητήθηκαν. Ωραία. Αδικήθηκε όμω λέει και ο Πάουκ. Αυτά είπε. Ωραία. Εντάξει. Αδικημένο γενικά είναι ο Πάουκ. Πάντα είναι αδικημένο ο Πάουκ. Όπω λέει και ο φίλο, μα δεν είναι αδικημένο, δεν μπορεί. Η μόνη ομάδα που δεν είναι αδικημένη είναι η ομάδα που υποστηρίζει από μικρό παιδί ο πρόεδρό σα. Εντάξει, μπράβο, που έχετε για πρόεδρο στον Άρη. Συγχαρητήρια. Πάμε στο φίλο. Καλή χρονιά. Έλα, χρόνια πολλά, φίλε. Χαίρετε, χαίρετε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Πω, πω, Τάσο. Μπήκες πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά μπήκες την καινούργια χρονιά. Φίλε, όποιος λέει πολύ την αλήθεια, μιλάει και δυνατά, να ξέρεις. Α, όχι. Ναι. Όποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Πάρε τις δηλώσεις σιώπη να δεις ο άνθρωπος που το είπε. Έκανε και το πέρα. Ρε εσύ, Τάσο, κόλλησες με το σιώπη τώρα. Α τον άνθρωπο μου. Είναι 38 παράδειγμα, φίλε. Ρε με αυτό το σιώπη. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ με το σιώπη τώρα. Άσε τον άνθρωπο τώρα εκεί πέρα. Ακόμα τα μελομακάρονα που έφαγε δεν τα χώνεψε ο άνθρωπος. Άσε το να μην του βαρύνει και το στομάχι. Τι θα έλεγα, καταρχήν χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Καλή χρονιά. Υγεία να έχουμε, τα τετριμένα τα οποία όμως είναι και αληθινά. Πρώτο Θεός. Γιώργος. Και ένα πρωτάθλημα στην Παοκάρα μας που λατρεύουμε όλοι μας με ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για πες, τι θες να πεις. Όχι, λέω το όνομα, ο Γιώργος από. Όχι. Ολλανδία, ναι. Ολλανδία, ναι. Καλά το κατάλαβα. Ο Γιώργος Ολλανδία. Το λοιπόν, τι θα έλεγα, ρε Σιντρούλη, να σου κάνω μια κριτική λίγο σε ένα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείς να γενικέψεις το θέμα του Τζίλου, ενώ όλοι ξέρουμε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και κάτι για ελάφια και κάτι για τέτοια. Όχι. Και προσπαθείς να το γενικοποιήσεις και αυτά γιατί φοβάσαι. Μισό λεπτό. Γιατί φοβάσαι. Μην τον έκανε ο Καρυπίδης, φοβάμαι. Μην τον έδινε ο Καρυπίδης. Λίγο να ολοκληρώσω. Ακόμα ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του ΠΑΟΚ ως επιχείρημα για το τι γίνεται τόσα χρόνια και το φοβάσαι. Γιατί αυτό φοβάσαι εσύ. Δεν φοβάσαι το τι έχει γίνει με το Τζίλο. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι φοβάσαι. Είσαι εναντίον ότι προσπαθεί να ωφελήσει τον ΠΑΟΚ ακόμα και ό,τι κάνει νιάου-νιάου στα κεριαμίδια που δεν είμαι χαζί. Λογικό δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Λογικό είναι να είμαι εναντίον. Τι, λοιπόν, είμαι αριανός. Αν προσπαθεί να το γενικεύσει τώρα, όχι, ενώ θα έπρεπε να πάρει απόλυτη θέση, γιατί μιλάμε για μια βιαιότητα και μια αλήθεια, και προσπαθεί να το γενικεύσει. Όχι, δεν το γενικεύω. Ένα λεπτό. Ερμηνεύει τα λεγόμενά μου, να απαντήσω κιόλα. Απόλυτη θέση πήρα. Κατά τη βία είμαστε. Λογικό είναι. Λογικό. Λέω μην τον είπα, γιατί. Κατά μεγάλο ποσοστό, να μην το οριοθετήσω πόσο είναι το ποσοστό, καταλαβαίνουμε από πού έγινε αυτή η επίθεση. Λέω όμως, γιατί είπε ο Τάσος πάνω σε αυτό, ότι υπήρχαν απειλές και. Λέω υπήρχαν και άλλα όμως. Δεν υπήρχαν μόνο οι απειλές που όντως υπήρχαν. Από... αυτό το γενικοποιημένο γιατί το είπα ψέματα. Είπα ψέματα. Δεν είπα ότι υπήρχαν απειλές. Είπα ότι υπήρχαν παράπονα προς συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό το τρίκ κάθε φορά. Αυτό το τρίκ. Δεν είναι τρίκ. Γεγονός είναι, δεν είναι τρίκ. Μα δεν είναι, το γέννησε φαντασία μου αυτό. Γεγονός. Ρε Γιώργο, το γέννησε φαντασία μου αυτό. Δεν μπόσταρε μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο. Δεν μπόσταρε φάτσα κάτω τον διαιτητή και λέει... Άλλο να κάνεις παράπονα για έναν διαιτητή και άλλο να τον απειλείς. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο, ρε Σιντρούλιν, γιατί το γενικοποιείς. Ποιος τον απείλησε, ρε φίλε. Ποιος τον απείλησε, για πες. Κανένας δεν τον απείλησε. Ποιος τον απείλησε. Πες μας. Ο Καραπαπάς τι είπε. Ο Τσουκαλάς δεν τον απείλησε. Ο Τσουκαλάς δεν ξέρω τι είπε. Βγάλουμε, δεν το ξέρω. Ο Καραπαπάς δεν τον απείλησε. Ποιος τον απείλησε. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς τον απείλησε ή δεν τον απείλησε. Άμα τον απείλησε ο Τσουκαλάς εκείνη την ώρα που μιλούσε, έπρεπε να πάει η αστυνομία του συλλάβει. Υπάρχει βίντεο στο YouTube. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι άλλο να κάνει κριτική σε ένα διαιτητή και άλλο να τον απειλήσει. Έχει διαφορά. Για τον Τσουκαλά δεν ήξερα αν υπήρχε τέτοιο, έπρεπε να πάει η αστυνομία εκείνη τη στιγμή. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Εδώ. Ο Κομίνης έκλεψε ένα πρωτάθλημα πέρσι από τον ΠΑΟΚ. Α, πρωτάθλημα έκλεψε. Ο Κομίνης. Ο Κομίνης με το ποντίκι σφίξανε γκολ. Μετά 7 λεπτά το πήραν πίσω και οι δύο. Αυτό δεν, έχει... Αυτό έκλεψε, δεν έχει γίνει ξανά ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποτέ. Ποτέ. Έκλεψε λοιπόν για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ που έχει να το γευτεί 33 χρόνια πέρσι. Έτσι. Και δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε μύτη. Και καλά έκανε και λοιπόν, δεν άνοιξε μύτη. Πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο. Να ολοκληρώσω, Γιώργο. Ναι, να ολοκληρώσω. Η διαφορά νοοτροπίας. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται. Εκτελείς και βγαίνεις παραπονούμενος. Έχεις την αίσθησή σου, το πρόβλημά σου. Αλλά εγώ θα σταθώ λίγο στην πρόθεση του Ζάχου. Για την περίπτωση
της ομάδας του Πειραιά δεν βγάζει κουβέντα άχνα. Φοβάται με τον τραβήξει τα αυτάκια ο πρόεδρος, τον δηλωμένος Ολυμπιακός. Για την οποιαδήποτε περίπτωση, άκουσε κανένας ακροατής φέτος τον Ζάχο να κράξει Ολυμπιακό. Για ποιο πράγμα, τι έκανε ο Ολυμπιακός. Για οτιδήποτε. Για ποιο πράγμα να το κράξει. Για ποιο πράγμα. Για πέναλτι που πήρε και όταν ήσασταν. Όταν ήσασταν πρώτοι στη βαθμολογία. Όταν ήσασταν πρώτοι στη βαθμολογία. Όταν ήσασταν πρώτοι στη βαθμολογία. Έπαιρνε αβαβά μάτσο Ολυμπιακός και δεν έχει κουβέντα. Καλά, τρίτη αγωνιστική πήρε αβαβά. Κανένα δεν έκραξε. Λοιπόν, τέλος για να συνεχίσετε λίγο να ολοκληρώσετε. Γι' αυτό σα λέω συνεταιράκια. Συνεταιράκια. Με ποιον είμαστε, με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό είστε και με την ΑΕΚ. Με όσου πολεμά τον ΠΑΟΚ είστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να ολοκληρώσω λίγο για να συνεχίσετε. Κοίταξε. Επιμένω στο τρίκ αυτό το οποίο συμβαίνει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, με τα απομνημονεύματα της Πινελόπης Δέλτα κάθε φορά για να το πλατιάσουμε και να μην δούμε το γεγονός αυτό καθ' αυτού. Το ξέρω αυτό το σύστημα. Λοιπόν, να τελειώσω με το εξής. Και θα μιλήσω έτσι, χωρίς να πω ονόματα και αυτά, αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή με παραλληλισμούς. Μία τροπαιοθήκη που έχει πάνω από 40 πρωταθλήματα και την διαφημίζουν για τα ωραία τζάμια που έχει και φαίνονται μέσα τα πρωταθλήματα κτλ. Πάνω από 40 μιλάω, έτσι. Οι οποίοι όλοι ξέρουμε ποια νουτροπαιοθήκη είναι αυτή. Έχω μάθει ότι κάνει τώρα ανακαίνιση, πάει λίγο παραπάνω, για να μπουν μέσα κάτι επίχρυσα χέρια μπρούτζινα την τροπαιοθήκη, τα οποία είναι, ας πούμε, έχουν πάρει από αυτούς που χτυπήσαν τον τζίλο τα μέτρα και τα λοιπά, για να τα βάλουν και αυτά μέσα στην τροπαιοθήκη τους, για να έχουν, πώς ήταν και το κύπελο Κόρατς, ας πούμε, με το χέρι εκείνο, κάτι τέτοια χέρια θα μπουν σε αυτή την τροπαιοθήκη, και καλό θα είναι ένας σοφέρ που κυκλοφορεί, ένας οδηγός που κυκλοφορεί με έναν συνταξιούχο κύριο πρώην παράγοντα, ας πούμε, να μας και να μας ενημερώσει για αυτή την ανακαίνιση που κάνουν, για να βάλουν αυτά τα ωραία, τα επίχρυσα χέρια των αυτών που χτυπήσαν το τσίλο, για να έχουν να περηφανεύονται στο μέλλον δηλαδή. Μιλάω έτσι με παρελειρισμούς, όχι, μα δεν μπορεί να αποδείξει κανένα τι λέω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τα πάντα είναι ενδείξεις. Τα πάντα είναι ενδείξεις για την ώρα. Το ποιο και τι και γιατί. Εγώ με ενδείξεις. Άκου λίγο, Γιώργο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη για να μάθουμε. Ναι, βεβαίως. Αλλά εγώ λέω τι πληροφορίες έχω εγώ. Γιατί αυτή και αυτή η ράδιο αρβίλα κάνουν, α κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και μιλάω με παραλληλισμούς. Απλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Να κάνω κι εγώ επίσκεψη σε αυτή την τροπαιοθήκη, να δω και αυτά τα επίχρυσα χέρια των βανδαλισμών. Το είπε αυτό. Να πληρώσω και εισιτήριο για να τα δω αυτά τα χέρια που άπλωσαν χέρι και ο άνθρωπος τσίριζε και χτυπιότανε πρωί-πρωί εκεί σε ένα στανάτι, στα στανάτι. Άμα κάνεις λίγο υπομονή θα γίνουν οι συλλήψεις και θα τους μάθεις ποιοι είναι. Αυτό ακριβώς. Για να γίνει και επίσημο, για να μπορούμε να κόβουμε και εισιτήριο μετά να πάμε να δούμε αυτά τα χέρια, τα ωραία. Τα ωραία χεράκια από αυτά που χτυπάνε, που είναι τα καλοματιμένα αυτά. Κάστα χεράκια, να παίξουμε τα Γιάννενα τώρα, να κάνουμε τη 14η λοιπόν νίκη, να πούμε σε 15 μάτια. Με αυτούς θα ασχολείς. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Γεια σου, λίγο. Να βγει ο οδηγός να μας ενημερώσει του συνταξιούχου εκείνου, να μας ενημερώσει. Ο οδηγός πήγε για εξέταση προστάτη τον Μπαρμπασάβα. Ναι, έγινε, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ανά εξάμηνο πρέπει να το κάνεις μετά τα κάποια ηλικία. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και ωραία εξέταση αυτή. Θα πάμε στο τελευταίο. Θες να πεις, εντάξει, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, εντάξει. Έχουμε μετά. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και θα έχουμε ένα γεμάτο 20 λεπτάκι. 23-10-287-888. Σε 3 λεπτά από τώρα επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά από ό,τι βλέπω εδώ στο ρολόι εδώ του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος σήμερα. Χριστόδουλος. Χρυσόστομος είπα. Έχω το Χρυσόστομο στη δουλειά γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω στην κόντρα σας. Συγγνώμη. Εντάξει, μια χαρά. Είμαι απλός θεατής. Μια χαρά. Λοιπόν. Εντάξει, αυτή η κόντρα κρατάει χρόνια. Αυτή η κολόνια. Υγιής κόντρα όμως. Εντάξει. Είστε πολύ δεμένοι. Υπάρχει όριο. Υπάρχει σεβασμός. Υπάρχει. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Υπάρχει αντιπαλότητα βέβαια. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Αγωνίζεται ο Άρης να φτάσει στον ΠΑΟΚ. Και σε ιστορία. Αυτό πάντα σε... είναι. Σε ιστορία δεν αγωνίζεται. Και σε δυναμική. Και σε... σε ιστορία δεν είναι. Έχουμε περισσότερα πρωταθλήματα. Και σε όγκο, και σε λιγότερους τίτλους όμως. Λιγότερους τίτλους, ίσως. Ούτε... Φέτος θα μας εσωφαρίσετε. Ούτε... Φέτος θα μπορεί. Αλλά σε έχω νέα. Πριν πάρουμε το φύλλο. Και να πάρετε το τέτοιο, δεν έχετε. Δεν είμαστε πάλι στα πρωταθλήματα. 3,5 έχουμε εμείς πρωταθλήματα. Εκείνο είναι προπολεμικό είναι εκείνο. Όχι, έχουμε και ένα μπαράζ. 3,5 πρωταθλήματα. Έχουμε τον μπαράζ. Μπαράζ, παίξαμε στο Βόλο, ρε φίλε. Ποιος το πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι, μισό πρωτάθλημα είναι.
3,5 πρωταθλήματα. Τι είναι αυτή η άποψη. Τι είναι αυτή. Το σκέφτηκα τώρα τις γιορτές. Λέω και να το πάρει το πρωτάθλημα. Τον παρά γίνεται για να αναδειχθεί ο πρωταθλητή. Ακριβώς αυτό λέω. Είσαι φιναλίστ. Μισό πρωτάθλημα. Δεν ισοβάθμισα. Τότε και εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε άλλα 15 κύπελα. Που πήγαμε σε 15 χαμένους ιστορικούς που έχουμε. Πόσο έχουμε. Δεν το διορτάσω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Ναι, καλή χρονιά. Χαίρετε. Χαίρετε. Το όνομά σου, αν θέλεις, φίλε μου. Χρήστος. Έλα, Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, δηλαδή ο Ζάχος τώρα μετράει και του 46 το πρωτάθλημα, ας πούμε. Όλα μετράνε. Και του 28 και του 32 μετράει. Εσύ δεν τα μετράς. 46 καλό είναι. Εσύ δεν τα μετράς. Κάτσε ρε φίλε, το αιματοβαμένο θα μετρήσουμε. Μισό λεπτό τώρα. Ποιο? Το αιματοβαμένο. Ποιο αιματοβαμένο, δεν κατάλαβα ρε φίλε. Τι αιματοβαμένο. Τι σκοτώσαμε κανένα. Τις κατοχής. Που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ναι. Και οι άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, πηγαίνουν και πολεμούσαν να πούμε πάνω στο μέτωπο και ο Άρης έπαιζε φιλικά με περίεργους. Τώρα, φίλε, αυτό το εκλαμβάνω σαν αστείο, να σου πω την αλήθεια. Αν το λες σαν αστείο. Ποιο αστείο, πώς αστείο. Δεν είναι αστείο αυτό. Αυτό το λες σοβαρά τώρα. Οι άλλοι, πολεμούσαν και ο Άρης έπαιζε μπάλα. Δεν έπαιζατε μπάλα. Πάντως μια φωτογραφία έτσι υπάρχει. Εντάξει, το λες σοβαρά τώρα αυτό. Με ποιες είχατε πάει. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Το λέω σοβαρά για να καταλάβω. Πες, το λέω σοβαρά. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ντρούλινγκ, να σε πω, ξέρεις τι. Καταρχήν είμαι ο Γίγας, φίλε. Ποιος? Θυμάσαι. Ο Γίγας. Γίγας. Οι αποφράξεις. Δεν κατάλαβα. Πάντως σοβαρά το λέει. Αν το λέει σοβαρά, εντάξει. Ποιος Γίγας. Δεν κατάλαβα. Εσένα λέει. Τι να το πει. Δεν το ξέρω το φίλο. Δεν μπορεί να μην το ξέρει Γίγας και να το λέει. Βοήθα λίγο ρε γίγα, βοήθα λίγο ρε γίγαντα. Δεν ξέρω καν γίγα. Τέλος πάντων, από πολύ παλιά το Messenger και από τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι ρε φίλε, από το Messenger πού να θυμάμαι. Πριν ακόμα MRC, λες. Πού να το θυμάμαι, τώρα 15 χρόνια έχει αυτό. Δεν θυμάμαι. Σε είχα βασανίσει αρκετά τότε να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αμαζόχα. Από πού με βασάνισες, από το Messenger. Του μαστιγώνες. Ναι, κανονικά. Και ξύνεις τις πληγές με αλάτινα. Για πω ρε φίλε, για να το λες εσύ. Κανονικά έχω βασανίσει. Εφόσον... Και υπάρχουν και ηχητικά, αλλά τέλος πάντων. Ηχητικά πώς είπα, από το Messenger ηχητικά υπάρχουν ρε φίλε, δεν το κατάλαβα. Ναι φίλε, ναι. Δεν βγάλετε να τα δούμε το, γιατί δεν τα βγάζεις. Να τα ακούσουμε, τα ηχητικά δεν τα βλέπουμε. Στη δουλειά είμαι τώρα. Α, βάλω, ωραία, μπράβο ρε φίλε. Για πιστεύω να υπάρχουν τίποτα πονηρά. Ξαναλέω. Όχι, ό,τι θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Το έλεγε σοβαρά αυτό ή έκανες πλάκα. Ναι, ρε, σοβαρά. Εντάξει, συνέχισε. Το 45 δεν έπαιξε η ομάδα του okay, Άρη. Okay, φίλε, γίγα, μίλω με τους δύο εδώ, δεν χρειάζεται να. Τι, εγώ δεν το ξέρω. Να συμμετάσχω. Δεν χρειάζεται να. Φίλε, άκουσε. Άκουσε, φίλε. Έλα. Έχω μία λογική. Όταν έχω απέναντί μου, συγγνώμη που θα σου το πω, το λέω. Το λέω σαν δεν έχω τοίχο, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τοίχο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και πάω αριστερά και δεξιά για να μην πέσω πάνω στον τοίχο. Δεν μπορώ, όταν βλέπω τείχο. Όταν βλέπω τείχο, στρίβω δεξιά και αριστερά. Άμα πάω πάνω στον τείχο, είμαι βλάξ. Γιατί να μην είμαι, βλάξ δεν είμαι, συγγνώμη. Πριν 10 λεπτά μιλούσε ο Τάσος και του λες, ξέρω εγώ πώς. Εγώ είμαι ο Άρης, πρέπει να είμαι αντίθετα με τον Μπάου. Δηλαδή, λογική σου αυτό σου λέει. Όχι. Άλλο η αντιπαράθεση και άλλο να μου λες ότι στο 45. Δηλαδή, ο Πάοκ πήγε, πολεμούσε και εμείς παίζαμε πρωτάθλημα. Ο Πάοκ δεν έπαιζε πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε. Τι είναι αυτά που λες, σοβαρά τα λες όλα αυτά. Κάνεις να μπω στο Google. Τι είναι αυτά που λες. Κάπου το διάβασες μια αστειότητα και τι λες. Εντάξει. Το διάβασα, όχι. Α, το διάβασα. Να το είδες. Το διάβασα. Λοιπόν, Πανελλήνιο πρωτάθλημα αδρών. Στάσου ρε. Στάσου ρε και έκανα το ψάξι. Περίμενε. Αρνείσαι ότι η ομάδα του Άρη έπαιξε φιλικό με τους κατακτητές εκείνο τον καιρό. Πού τα είδες αυτά, πράγμα. Ρε φίλε. Αυτά πραγματικά, δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι. Okay. Τέλος πάντων. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Τι να σου πω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εγώ βλέπω και την ΑΕΚ εδώ είχε και τον Ολυμπιακό είχε μέσα. Ναι. Κάτσε από τις ομάδες. Ναι, το μεταπολεμικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε το 46. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε. Το 45 ξεκίνησε. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1945-46 ήταν η 13η διεξαγωγή του δεσμού από την ίδρυψη. Πανελλήνιο λέει. Το Πανελλήνιο, ναι. Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και το πρώτο μεταπολεμικό. Α, ήταν και μεταπολεμικό. Άρα δεν είχαμε πόλεμο. Να ολοκληρώσουμε. Σε αντίθεση με το τελευταίο πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1940, μετήχαν αποκλειστικά σύλλογοι από τις τρεις ιδρυτικές της ενώσεις. ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Πειραιώς και ΕΠΣ Μακεδονίας. Στην ουσία Θεσσαλονίκης δηλαδή Μακεδονίας. Και μάλιστα μόνο οι πρωταθλητές τους. Πραγματοποιήθηκε σε διπλές συναντήσεις και διάστημα ενός μήνα 30 Μαΐου ως 30 Ιουνίου του 1946 με νικητή να αναδεικνύεται το Άρης. Δηλαδή τρεις ήταν οι ομάδες που παίξανε.
ΑΕΚ. Μόνο Άρης έπαιζε. ΑΕΚ, Άρης και Ολυμπιακός. Αυτοί οι τρεις ήταν που παίξαν. Δηλαδή με τρεις ομάδες και τα Ο ΠΑΟΚ πολεμούσε. Δεν είναι... έχει τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Μέσα. Αυτό είναι η τέτοια. Στην ΕΠΟ θα μπει. Φίλε, στην ΕΠΟ μπήκα. Δεν είναι στην ΕΠΟ. Αυτή η κυκλοπαίδεια είναι. Όποιο φίλε. Δεν είναι η ΕΠΟ αυτό. Λοιπόν, ρε τρέγε, η ΕΠΟ είναι αυτό. Ρε πουλάκι μου γλυκό. Η ΕΠΟ είναι αυτό που μπήκε. Wikipedia, ρε φίλε. Δεν είναι η ΕΠΟ, ρε τρέγε. Η Wikipedia δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη. Η Wikipedia δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχει και τα αποτελέσματα. Ποδηλατορόμενο, λέει, 5-30 Μαΐου. Ωραία. Ολυμπιακός Άρης 4-0. Ό,τι και να λέτε, τον ποπό σας να χτυπάτε κάτω. 3 έχει ο Άρης. Ναι, ρε φίλε, θέλετε, δεν θέλετε. Ωραία. Τρία έχει. Αλλά με τρεις ομάδες έχει. Με μία ο Άρης έπαιζε, ούτε οι άλλοι δύο παίζουν. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, τρεις ομάδες παίξανε, σου λέει. Ρε, ο ΠΑΟΚ, πού ήταν, κύριε Τάσο. Ο ΠΑΟΚ δεν στα βουνά πολεμούσε, αφού το λέει ο Γίγας. Αφού το λέει ο Γίγας. Νομίζω ότι το διευκρινίσαμε στην αρχή ότι το πρωτάθλημα αυτό μετήχαν αποκλειστικά σύλλογοι. Τώρα, μισό. Από, κοίτα εδώ τι λέει. Μετήχαν ναι. αποκλειστικά σύλλογοι από τις τρεις δυτικές της ενώσεις. Okay. ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Πυρός και Μακεδονίας πάτε, που στην Ισπανία Μακεδονία. Αυτό είπε και ο Γίγας, εσύ το ψάχνεις, έτσι. Ναι, εδώ. Αφού σου είπε ο Γίγας. Έτσι είναι. Εμπατοβαμένο. Και έπαιζε ο Άρης φιλικά με τους Ναζί, όπως θα λέει. Δεν έπαιξε ο Άρης φιλικό με Ναζί. Με ποιους Ναζί έπαιξε, ρε φίλε. Αν είσαι αυτό, θα σου στείλω link, περίμενε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Έλα, εντάξει. Έλα, άντε. Αύριο θα σου ξαναπώ. Άντε, κλείσε να πάρουμε και το τελευταίο. Κλείσε να πάρουμε και το τελευταίο. Έλα, εντάξει, οκ. Okay. Έπαιξε με τους. Και με το Χίτλερ, ήταν και ο Χίτλερ στο Χαρλάο. Ήρθε και ήταν. Να επιστρέφει ήταν... το ματωμένο. Ναι, ήταν στο Χαρλάο και ο Χίτλερ και έκανε τέτοιο. Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε τώρα, σου πούμε όχι. Πού δεν το επιστρέψουμε όμω. Εντάξει, φίλε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Με υγεία. Όχι τον τρελό Χίτλερ. Με υγεία, ήρθε ο Χίτλερ στο Χαρλάο. Τι να σου πω ρε φίλε, πολύ εχθήρα τέσσερα. Έλα φίλε, ο τελευταίος, Τι θα καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία. Καλή χρονιά πάλι. Πολύ στην κόντρα είστε και πήρα να ελαφρύνω το κλίμα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, σε καλό δρόμο. Νίκος, Νίκο με λένε, είμαι ο κολλητός του guest star σας εκεί. Γεια σου Νίκο. Το Αριανάκι που λέγαμε. Γεια σου Νίκο. Από Σουηδία, έτσι. Από Στοχόλμη, παίρνει. Όχι από Σουηδία, από Θεσσαλονίκη, από Πανόραμα. Νίκο, σε ποιο είπε το Πανόραμα, γιατί κάθε μέρα εκεί είμαι. Μέσα στο χωριό, μέσα στο χωριό. Έλα ρε φίλε, σοβαρά. Θα με έχει πετύχει σίγουρα, να ξέρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήρα έτσι λίγο να αλλάξω το κλίμα. Να πω να πάτε οπωσδήποτε στο Στοχόλμη. Ο Χριστόδουλος είναι πολύ φιλόξενο. Θα σας γυρίσει παντού. Βέβαια, εγώ προετοιμάζω και με τη βοήθεια του Ζάχου, αν θέλει. Είναι, θα τον εκθέσω λίγο, το Χριστόδουλο. Είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων ΠΑΟΚ, πιο βόρεια δεν γίνεται. Εντάξει, γιατί Σουηδία. Το εντάξει, γιατί. Εγώ με τον Ζάχο, θα, αν θέλει, ναι. θα πάμε να βρούμε μια πόλη πιο βόρεια, να κάνουμε Σύλλογο Φίλων Άρη, γίνεται πιο βόρεια. Γίνεται. Καλά, μα πάμε πιο βόρεια και πάνω τίποτα. Μόνο χιόν ανθρώπους θα δούμε όμως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς θα τον ιδρύσουμε εκεί να υπάρχει. Για να μην λένε πιο βόρεια δεν γίνεται. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είσαι καλά, ρε Χρήστο, και σε σένα. Με υγεία, φίλε μου. Έτσι, για όλο έτσι, έτσι. Και τύχη, και τύχη. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου, ρε Νίκο. Φοβερή έκπληξη. Νίκο, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βράδυ, καλό σου βράδυ. Χρήστο ήταν ο προηγούμενο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, επίλογο σχέδιο. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Εσύ πώ για. Τι. Αύριο. Αύριο θα είναι ο Στέλιο ο Παντονίου εδώ. Υπάρχουν κάποιε. Κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έτσι δεν χρειάζεται να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Σωστό και αυτό. Όταν λες σωστά, βλέπεις πού και πού κάθε Τσικνοπέμπτη, λέω τα λες σωστά. Τσικνοπέμπτη Ιανουάριο, πού την έχεις δει, καρτούν. Κοντά, κοντά. Κοντά έρχεται. Τι θέλει. Ο τέτοιος είναι αυτός. Ναι. Ναι, τρεις. Εντάξει. Το είπαμε. Το είπαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο θα είναι εδώ ο Στέλιος ο Στελάκης ο Παντονίου. Εδώ με το, ο αγαπητός Στελάκης. Με το Ζαχουά. Με το Ζαχουά. Ωραία, μια εδώ χαρά. Συνεννοούμε με το Στέλιο. Θα κάνει τον Παοξή αύριο ο Στέλιος. Ας το παιδί ρε. Τι ας το παιδί το Παξιμάδι, δεν θέλω την άλλη φορά. Με λέει, τα άσω να κάνω εγώ τον Αριάννο. Τι λες ρε, καλά, και σου λέει το στο πόδι μου. Αμάνε, είπα να τον να παγώσουμε το Βιτάμ, να γίνει παγάκι από Βιτάμ. Κατάλαβες. Είναι τώρα στην εκπαίδευση πάνω. Τα είπα χαλάνδριε, τα είπα. Ναι. Τα είπα. Λοιπόν. Τα μισά είπε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Για ποιο πράγμα να ευχαριστήσω. Για αυτή την πρόσκληση. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα αυτό που έζησα. Πρώτη φορά έτσι έκανες, ας πούμε. Ναι. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο. Βλέπω, δεν περίμενα ότι περνάτε έτσι.
Είναι διαφορετικά εννοείς. Όντως είναι διαφορετικά από το. Το χαβαλέ. Άλλο να τα ακούς και άλλο να το ζεις. Πραγματικά, πραγματικά. Αυτό δηλαδή ήταν ένα δώρο για μένα. Έτσι. Ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή χρονιά. Τύχη, δεν μου αρέσει να λέω τύχη. Λιγότερες ατυχίες. Αυτό σωστό. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή, θέλουν το τζόκερ. Ναι. Εγώ θέλω λιγότερες ατυχίες. Πολύ σωστό αυτό που και λες. Και το μεγαλύτερο αγαθό η υγεία. Αυτό νομίζω αυτό. Ότι... Αυτό επειδή, θα έλεγα, και επειδή μεγαλώνουμε, την υγεία την έχουμε... Όχι, ξέρεις τι, το έχουμε... Ναι. Όσο είμαστε νέοι, υγεία δεν την λαμβάνουμε υπόψη. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Απλά ξέρεις τι, είναι ένα τέτοιο που λέμε ότι... Σε εμάς δεν μπορεί να τύχει. Σκεφτόμαστε σε εμάς δεν μπορεί να τύχει κάτι κακό. Μετά τα 50 που ναι. Είμαι εγώ. Και εγώ είμαι πλέον. Μπήκα στο κλαμπ. Αισθάνομαι ότι. Εντάξει, εγώ έρχομαι σε λίγο. Έτσι. Πρέπει να δουλέψουμε για την υγεία μας. Πρέπει να δουλέψουμε. Να έχουμε την άσκηση, να έχουμε την καλή διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό. Καλό σεξ. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εννοείται. Φυσικά. Ξέρεις τι ρόλο παίζει. Ξέρεις τι δυνατό νιώθεις να είμαι τον εαυτό σου. Όταν είσαι καλά ισορροπημένος με το εγώ σου, δεν είσαι αδιανισόρροπος, όλα μέσα σου λειτουργούν όπως σήμερα πρέπει. Σήμερα το πρωί έκανα 10 χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα 10 φορές 6 έκανες. Έκανες 10 χιλιόμετρα. Έκανα 10 χιλιόμετρα. Περπάτημα εννοείς. Όχι, τρέξιμο. Μπράβο. Σε χαλάρο έτσι. Ναι, χαμηλό τέμπο. Μπράβο. 10 χιλιόμετρα. Φροντίζω να ασκούμε. Πολύ καλά κάνεις. Το τρέξιμο είναι... Πολύ καλά κάνεις. Δηλαδή αυτό που λέμε το κλασικό τώρα έτσι έχουμε λάβει λεπτάκια. Και το περπάτημα είναι πολύ καλό. Αυτό θα έλεγα. Που λέει, ας πούμε, οι γιατροί λένε ότι καθημερινά πρέπει να περπατάς μισή ώρα, 40 λεπτά κάπου εκεί. Όχι καθημερινά. Τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα. Καθημερινά, αν μπορείς να το κάνεις, να είναι καλό. Είναι καλό και αυτό, η σφιγμή να είναι στους 130 που καίς λίπος. Νομίζω ότι και η καρδιά δουλεύει. Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν κάνω καλή διατροφή. Σαβουριάζω. Σαβουριάζει. Δεν φαίνεσαι όμως. Στη Σουηδία. Δεν φαίνομαι γιατί προσπαθώ. Ναι. Έχει σαβουριάζει. Ναι, πιτόγυρα εκεί τέτοια θα έχει. Σαβουριάζω. Ναι, έχει και μπαμπ, έχει τουρκικά. Ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Σαβουριάζω, αλλά. Απλά τρώω πολύ αυτό εκεί πέρα. Και τάλανδο τρώνε και βούβαλο τρώνε. Η αδυναμία μου είναι αυτή. Και γαρίδες τρώνε. Δεν έχω άλλου εθισμού. Ούτε στοίχημα παίζω, ούτε. Παίζω, αλλά παίζω όχι ιντερνετικά. Πώς λέγεται εκεί το κίνο. Πώς το ξέχασα, το 94 πάρεις. BBC, δεν την ώρα της εκπομπής παίρνεις τηλέφωνο, BBC. Καλά, γνωστός Βλάξ. Αγόρι μου, BBC. Την άλλη εβδομάδα τον έχουμε, μου είπε θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Να δούμε, γιατί τρεις εβδομάδες θα πούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα σας ακούω εγώ από εκεί πάνω. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι καλή χρονιά να έχετε. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Και πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό δεν θέλω, αλλά θα το ζήσω. Αξιολογότατο άτομο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σένα και στα παιδάκια σου, κοράκλες σου. Ευχαριστώ. Και στη σύζυγό σου και σε όλη την οικογένειά σου. Να είσαι καιρός. Ευχαριστώ πολύ. Και όποτε ξανάδεις εδώ στην πατρίδα, αυτό η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό θα έλεγα το καλοκαίρι που έρχεσαι, όπως μας είπες. Παίρνα μια βόλτα και υγεία να και να είμαστε εδώ. Θα φέρουμε και το φίλο μας τον Νίκο. Λοιπόν, όλους θα τους φέρεις, όπως γουστάρεις. Πάμε στους χορηγούς και κλείνουμε. Πάμε στους χορηγούς. Πρώτος και καλύτερος υποστηριχτής εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, η διεύθυνση γνωστή, Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθήνων και το τηλέφωνο 23 11 208 301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί ή οτιδήποτε άλλο διαλέξετε εσείς να πιείτε. Το ωραίτερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Παναλαμβάνω τη διεύθυνση, Γεωργίου Παπανδρέου 9. Γεωργίου Παπανδρέου 9, με καθαρά ποτά, με special κρύα πιάτα και με φανταστικές εθέρειες σαγηνευτικές θηλυκότατες υπάρξεις. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος, εγγυημένο σέρβις, πολιτής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας από επαγγελματίες του είδους σε χρόνο ρεκόρ, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, δίπλα στον ιστορικό Σκορπιό στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού για το σέρβις και την επισκευή, αλλά και για κούτρα για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. 2310-635-809, 2310-635-809. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Φύτο σλιμ λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάκια ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Μόνο στον Αβράμογλου τα βρείτε όλα αυτά, καθώς και τις υπερτροφές Αγίου Μινά με κατούνι πλατεία εμπορίου. Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων.
Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο τηλέφωνο που κάθε ερώτηση σας μπορεί να απαντηθεί από τη Skies Aviation Academy, το 23 920 21 100. Και τέλος, στο πολύ πορκίτο, ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Οικοτόπουλος, σουβλάκια, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52 πρώην Δικητηρίου. Delivery και παραγγελίες στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία στο 2310-520-555. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ όλους τους φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και το φίλο μας τον Χριστόδουλο σήμερα, τον Ιωάννη τον Ζάτσι που ήταν εδώ. Όντως. Πολυψία. Άλλο ένα βράδυ εδώ, πολύτιμος συνεργάτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 10 με Ζάχο Ντρούλινγκ. Στις 8, συγγνώμη. Με Ζάχο Ντρούλινγκ και Στέλιο Παπαντονίου. Στις 8 η ώρα εδώ. Έτσι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος. Και Νίκο Μοσχοβίτη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Μην το κουνήσετε ρούπι ούτε εσείς ούτε η βελόνα από το Καλό βράδυ. Σας.